δηλαδή σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Η ενημέρωση από την τηλεόραση Ζούγκλα συνεχίζεται. Η νύχτα αναμένεται έτσι κι αλλιώς μακριά. Τα αποτελέσματα βγαίνουν συνεχώς. Υπάρχουν εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν αντιδράσεις κομμάτων, υπάρχουν αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, υπάρχουν αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε εδώ πολύ ισχυρό πάνελ, κατά τη γνώμη μου, και αξιόλογους καλεσμένους να μπορέσουμε να συζητήσουμε το τι. Μήνυμα στέλνουν οι πολίτες σε αυτόν τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά θα έχει ο δεύτερος γύρος, όπως φαίνεται. Θα υπάρχουν μεγάλα ντέρμπι και σε δήμους, σε μεγάλους δήμους της χώρας, αλλά και σε περιφέρειες. Να πάμε όμως κατευθείαν να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα που κάνει αυτή τη στιγμή δηλώσεις και θα επιστρέψουμε. Των κυβερνήσεών τους, όπως και αν αυτές ονομάζονται. Θεωρούμε θετικό και ελπιδοφόρο το αποτέλεσμα που κατέγραψαν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις 13 περιφέρειες της χώρας με τους συνδυασμούς της λαϊκής εισπύρωσης, καθώς και στη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων. Μέχρι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα συγκεντρώνουν στις περιφέρειες περίπου το 9% των ψήφων. Αυτή η τάση, περισσότερο ή λιγότερο, διαφαίνεται και στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στους Δήμους, όπου καταγράφηκε μια σημαντική παρουσία σε όλους τους Δήμους που κυμαίνεται από παρουσία των ψηφοδελτίων και των εκπροσώπων μας σε εκατοντάδες Δήμους με εκατοντάδες δημοτικούς συμβούλους εκλεγμένους πλέον στα Δημοτικά Συμβούλια και φτάνει μέχρι και την διεκδίκηση πλειοψηφίας σε δημοτικές διοικήσεις στο δεύτερο γύρο. Θεωρούμε βέβαια ιδιαίτερα αρνητικό το σχετικά ακόμα ψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε η εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, μόνο φυσικά στο Δήμο της Αθήνας ή κυρίως στο Δήμο της Αθήνας και στην περιφέρεια της Αττικής. Την άλλη Κυριακή είναι ο δεύτερος γύρος των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να είμαστε στο δεύτερο γύρο, όπως στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στην Ικαρία και αλλού. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν βγει ακόμα τα τελικά αποτελέσματα, γι' αυτό δεν θα ήθελα να προκαταλάβω. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε σίγουρα για όλη τη χώρα. Καλούμε τους εργατοϋπάλληλους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες που έκαναν αυτή την Κυριακή αποχή, που δεν πήγαν να ψηφίσουν σήμερα για διάφορους λόγους, άλλους που θέλουν να αντισταθούν στην αντιλαϊκή πολιτική και ψήφισαν διάφορα άλλα κόμματα, διάφορους άλλους συνδυασμούς, να διευρύνουν στο δεύτερο γύρο αυτή τη δυναμική που δημιουργήθηκε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που είμαστε πλέον στο δεύτερο γύρο σε Δήμους, καθώς και ενισχύοντας μαζικά το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές. Εκεί που τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης δεν θα είναι στο δεύτερο γύρο, καλούμε το λαό να στείλει μήνυμα καταδίκης των κομμάτων και των συνδυασμών, όπως και αν ονομάζονται αυτά, που κινούνται στην γραμμή της ενσωμάτωσης του λαού στους νέους μηχανισμούς που έχουν στηθεί, κυρίως μετά την δημιουργία του Καλλικράτη, αλλά και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ονομαζόμενη Ευρώπη των Περιφερειών κλπ. Ο εκλογικός νόμος με το δεύτερο γύρο νοθεύει
την πραγματική, τη γνήσια επιλογή του λαού που γίνεται στον πρώτο γύρο. Το ΚΚΕ δεν υπέκυψε, ούτε πρόκειται να υποκύψει σε διάφορα διλήμματα και να επιλέγει κάθε φορά το μικρότερο λεγόμενο κακό που στο τέλος αποδεικνύεται είτε εξίσου είτε μεγαλύτερο κακό. Το ΚΚΕ έγκαιρα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα από την αρχή της εκλογικής μάχης, να μην προτιμήσει κανέναν από τους υπόλοιπους ο λαός. Αυτό δεν σημαίνει παθητικότητα ούτε ουδετερότητα. Σημαίνει ότι δείχνουμε το δρόμο της πραγματικής φιλολαϊκής διεξόδου για το λαό μας, μαζί με την ετοιμότητα από την άλλη κιόλας μέρα των εκλογών για σκληρή αναμέτρηση, για αγώνα. Ακούμε δηλώσεις του κυρίου Σπυλιοτόπουλου. Και θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα. Δήλωσε αισιόδοξος για τον δεύτερο γύρο. Είμαστε στον αέρα, μπορούμε να σας ακούσουμε. Θα κάνουμε και λίγο υπομονή εδώ οι φίλοι μας που είναι εκλεγμένοι, που περιμένουν να πούν την άποψή τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ τρέχει, οι εξελίξεις είναι αυτή την ώρα αυτές που παρακολουθείτε. Από την πρώτη στιγμή που αποδεχθήκαμε την δύσκολη πρόκληση να κατέλθουμε στο Δήμο της Αθήνας, γνωρίζαμε ότι αυτός ο αγώνας θα είναι δύσκολος αλλά πολύ ωραίος. Γι' αυτό και πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία αισθάνομαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω θερμά όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Προφανώς η μη συνένωση των δυνάμεων της παράταξής μας δεν της επέτρεψε να μπει στον δεύτερο και τελευταίο γύρο. Ξέρουμε ότι αν οι δυνάμεις μας ήταν ενωμένες και δεν είχαμε διάσπαση στο εσωτερικό μας, η παράταξή μας θα ήταν πρώτη και με διαφορά και θα έχει δημιουργήσει πολλές και μεγάλες προοπτικές νίκης και τελικής επικράτησης για το Δήμο της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να διαβεβαίωσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους ότι αυτός ο ωραίος αγώνας που κάναμε όλες και όλοι μαζί για να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο της Αθήνας θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση, με την ίδια βούληση και με το ίδιο πείσμα. Βεβαίως και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ θερμά τον κύριο Σακελαρίδη και τον κύριο Καμίνη και βεβαίως να τους πω για μία ακόμα φορά ότι και από τη θέση που με αναλογεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις τις προσπάθειες για μια νέα Αθήνα. Στο δεύτερο γύρο τι θα κάνετε κύριε Σπυλιοτόπουλε? Υπάρχει μια σύγκρουση Καμίνη Σακελαρίδη. Εσείς που είστε από τη Νέα Δημοκρατία, πού θα ρίξετε το βάρος σας, στον κύριο Καμίνη που προέρχεται από το χώρο της κεντροαριστεράς ή στον κύριο Σακελαρίδη που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή τη στιγμή δεν προέχει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή προέχει να εκπέμψουμε ένα μήνυμα και ευχαρίστησης, αλλά πάνω απ' όλα ένα μήνυμα ελπίδας για όλους τους φίλους της παράταξής μας ότι η επόμενη μάχη θα είναι και η νικηφόρα μάχη. Η δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη, θέλετε να τη σχολιάσετε, που επιτίθεται στον Πρωθυπουργό και λέει ότι εσκεμμένα έκανε αυτές τις επιλογές για να κερδίσει ο κ. Καμίνης? Ο Πρωθυπουργός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και έδωσε πραγματικά τον καλύτερο του εαυτό σε αυτή τη μάχη. Άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Νομίζω πολιτικά εσείς τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο μαζί με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Κωνσταντίνα, νομίζω... Ο κύριος Σπυλιοτόπουλος είπε δύσκολος, αλλά πολύ ωραίος ο αγώνας. Θα συνεχιστεί. Ωραίος θα ήταν να μην ήταν και πρώτος. Με την ίδια ένταση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι πρόκειται να γίνει και στο δεύτερο γύρο, από ό,τι φαίνεται και από τις ερωτήσεις τέλος πάντων που έγιναν από τους δημοσιογράφους προς τον κύριο Σπυλιοτόπουλο. Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να κάνουμε μια παρουσίαση και πάλι στους καλεσμένους που έχουμε εδώ, έναν ξεχωριστά, για να θυμίσουμε και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Ποιοι είναι μαζί μας στην συντροφιά μας εδώ? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Στη συντροφιά μας, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, παραμένει ο κύριος Βασίλης Αξιώτης, μέλος Πολιτικής Επιτροπής, με συγχωρείτε. Πρώτος, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φίλης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Κακλαμάνη. Ο κύριος Σεραφείμ Κοτρότσος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τις γέφυρες. Ο κύριος, λοιπόν, Βασίλης Αξιώτης, επαναλαμβάνω, μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Πράσινους. Να τα πούμε και λίγο όλο τον τίτλο. Είναι πράσινη, αλλά και υπότιτλο Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία, για να ξέρει και ο κόσμος. Καλά κάνετε και διευκρινίζετε. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Ο κύριος Παναγιώτης Σκούτας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Σακελαρίδη. Δίπλα του ο κύριος Ηρακλής Ρούπας, αναπληρωτής του Μεάρχης Πασόκ. Ο κύριος Ανδρέας Ρουμελιώτης. Εναλλακτικός. Εναλλακτικός.gr, κύριε Ρουμελιώτη.
Έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Νότης Μαριάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα. Και η κυρία Μαρία Παπαϊωάννου Σφαΐλ, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΕΛΙΑ. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Και μια και είναι και η μοναδική κυρία αυτή τη στιγμή στη συντροφιά, νομίζω θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Παπαϊωάννου. Βεβαίως. Αρχικά, έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, να τον ακούσουμε, τον Πρωθυπουργό. Να ακούσουμε. Για αμφισβήτητα αποτελέσματα που είχε η παράταξή μας στην περιφέρεια και στους Δήμους. Ούτε και θα σταθώ απέναντι σε εκείνες τις επιλογές των τοπικών κοινωνιών που ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Την προσεχή Κυριακή ολοκληρώνεται η διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Την προσεχή Κυριακή όμως έχουμε ταυτόχρονα τη μάχη των ευρωεκλογών. Μια μάχη από την οποία η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι έχει τη σταθερότητα που της αξίζει και που έχει κερδίσει με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Και είναι στο χέρι των Ελλήνων. Με την ψήφο τους, είτε να συμβάλλουν ώστε να υπάρχει για τον ελληνικό λαό η βεβαιότητα ότι θα πάμε μπροστά με σταθερά βήματα, είτε να αφήσουν τη χώρα να ξανακυλήσει προς τα πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Να υπάρχει βεβαιότητα για να προχωρήσουμε. Και σταθερότητα, λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιεί πολύ συχνά τελευταία, πολλούς μήνες τελευταία. Κυρία Παϊωάννου Σφαΐλ, ναι. Όλοι οι διευθυντές, ο Κώστας Βασιλοφίνη ή ο Πρωθυπουργός, τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχουν σε κάποιο σχέδιο. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν πρόσωπα που προηγούνται. Έχετε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχετε ένα πολύ μικρό πρόβλημα στο μικρόφωνο. Για να ακουστεί ξεκάθαρα η άποψή σας, θα προσπαθήσουμε λίγο να το διορθώσουμε. Θα με ενημερώσουν όταν θα είναι έτοιμο. Να πω δύο λέξεις εγώ, επειδή. Κάλεψε τον χρόνο, μπράβο, κάλεψε τον χρόνο. Έχει έρθει η Ferrari, η Mercedes να με πάρει απ' έξω. Α, με συγχωρείτε, εντάξει, δεν είναι αυτό. Πες μας, λοιπόν. Αυτό που είπα στην αρχή, γιατί εγώ είμαι από την αρχή εδώ από τις 6 ώρα, ότι κέρδισε τις εντυπώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια της Αθήνας και στο Δήμο της Αθήνας. Εκεί που, συγγνώμη που σε διακόπτω, η Νέα Δημοκρατία δεν θα εκπροσωπηθεί στον δεύτερο γύρο. Ναι, κέρδισε τις εντυπώσεις, όμως, επειδή η συζήτηση έγινε γύρω από αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ετήθηκε σε πολλές περιφέρειες, ίσως η Νέα Δημοκρατία πάρει περισσότερες από το ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο. Και σε δήμους όπου είχε την νίκη από τα αποδυτήρια, όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι η Χαλκίδα, ξέρω εκεί που είχε πάνω από 10 μονάδες διαφορά, δεν μπήκε στο δεύτερο γύρο. Αυτό οφείλεται στο ότι ακολούθησε μια πολιτική σεχταριστική, μια πολιτική, να το εξηγήσω, του 4%, του 6%, με μια αλαζονία των στελεχών, ότι δεν έχει σημασία το ρεύμα θα μας φέρει στη νίκη. Αν αύριο το πρωί που θα είναι τα πράγματα πιο νυφάλια πάμε δήμο-δήμο, θα δείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ήττα και δεν ξέρω αν θα επηρεάσει τον αναμενόμενο θρίαμβο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Μάλιστα. Αν θα το επηρεάσει. Έκανε ένα μεγάλο λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να πάρει τους μεγάλους δήμους. Δεν έπρεπε να κάνει κομματικά ψηφοδέλτια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έπρεπε να κάνει ευρύτερα ψηφοδέλτια. Του χτυπήσανε την πόρτα πολύ από το ΠΑΣΟΚ που φύγανε. Δεν την άνοιξε. Και τώρα είμαστε μπροστά σε μία, όλοι πανηγυρίζουνε, αλλά έχουμε και ένα χώρο που λέγεται τα ορφανά του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δηλαδή ο Μπουτάρης, ο Καμίνης, ο Κουράκης, παντού ας πούμε βλέπεις ότι δεν νικάει η Νέα Δημοκρατία, δεν νικάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και είναι τα ορφανά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι... Μην τα λέτε ορφανά, δεν είναι ορφανά. Επειδή... Δημοσιογραφικά μιλάει. Δημοσιογραφικά όχι, ούτε δημοσιογραφικά είναι. Έχει επικρατήσει μια άποψη τα ορφανά του ΠΑΣΟΚ. Επειδή προέρχομαι, πολιτεύομαι. Όχι, εγώ πολιτεύομαι στην Αχαΐα, όπου η Αχαΐα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι είναι ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο περιφερειάρχης ο πρώτος είναι ο Κατσιφάρας. Ναι.
Κανένας δεν περνάει στην Αχαΐα και λέει ότι ο Κατσφάρας είναι ένα λευκό. Είναι απολύτως πράσινο. Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες περιοχές. Τι έγινε στην Πάτρα. Η Πάτρα είναι επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι άκουγα πριν τους αγαπητούς συνομιλητές να αναφέρονται σε ορισμένους δήμους όπου υπάρχει ένας κατακερματισμός υποψηφιωτήτων και αυτό αναδεικνύει και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι, θα σας πω την Πάτρα ακριβώς. Η Πάτρα είχε 12 υποψηφίους δημάρχους. Ακριβώς. 12. Και είχε 12 υποψηφίους δημάρχους, οι 4 προερχόμενοι από το Πασόκ. Οι υπόλοιποι έτσι είχε 3 από τη Νέα Δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει είχε 12, τα λέει όλα. Αν αθροίσετε πάλι τα ποσοστά, γιατί μιλάμε για την Αχαΐα, ο Κατσφάρας πήρε 24%, οι υποψήφοι δήμαρχοι 4 του Πασόκ παίρνουν 15%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στο δημοτικό επίπεδο, δηλαδή στο Δήμο, όντως δεν κατέβηκαν όλοι ανεξάρτητοι. Επειδή είμαστε στην περιφέρεια που είναι πολιτικοποιημένο. Εξηγήστε το βασικό. Ποιος βγήκε πρώτος. Να ζούμε λίγο το δημοκρατικό. Τον έχουμε δημοκρατικό. Και δεύτερος, ο Πελετίδης που είναι το ΚΚΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι. Με 15% τρίτος. Τρίτος. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος στην Πάτρα, θα σας πω. Αφού σάρωσε στην Πάτρα στις βουλευτικές εκλογές. Θα σας δώσω την απάντηση δημοσιογραφικά κιόλας. Και δεν θέλω να μπω στο πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω. Πρώτα. Ήθελα να δώσω μια. Να μου επιτρέψετε να απαντήσω. Ευχαριστώ. Με διακόπτε, αλλά, δεν αλλά, θα μπω στα λιμερία. Μια απάντηση και μια αναλογία. Μια πολύ γρήγορη απάντηση, γιατί είναι και δημοσιογραφικό. Okay. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα απέτυχε για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρώ ότι ενώ κομματικά στις μεγάλες πόλεις έχει μια ενιαία γραμμή, στην περιφέρεια θεωρώ ότι είναι πιο κατακερματισμένος από ότι τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχουν οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν μπορούν να διαμορφώσουν, τουλάχιστον στην Αχαΐα έτσι συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει. Δεν μπορούν να διαμορφώσουν ενιαία πολιτική και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα. Το δε 35% που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην Αχαΐα προήρχε το από τους απογοητευμένους του ΠΑΣΟΚ και είναι σαφές. Αυτό το κομμάτι ακόμα μετακινείται. Πήγε στον Πελετίδη που είναι στο ΚΚΚ τώρα και μετακινείται μέχρι να ισορροπήσει κάπου μετά όλες αυτές τις εξελίξεις. Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι. Αντρέα, θα ήθελα έναν τίτλο να μας δώσεις, έναν τίτλο δημοσιογραφικό. Πρώτο φύγω. Ο τίτλος είναι. Πλησιάζει. Ήττα των δημοσκόπων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και υπότιτλος. Έως ύποπτες οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Αυτό έτσι και αλλιώς αυτή η κουβέντα έχει γίνει. Πολύ νωρίς και για πολύ μεγάλο διάστημα από όλες τις πλευρές. Και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερος τίτλος είναι. Επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ σε περιφέρεια Αθήνας και Δήμο. Και στο Δήμο. Τρίτο. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια είναι κάτω από τις βουλευτικές εκλογές. Ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με υπότιτλο στις περισσότερες. Εκεί που ήταν νικητής δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο. Θα σου πω, εσύ θα βγάζεις εφημερίδα, δεν βάζεις τίτλους. Εφημερίδα θα βγάζω, βέβαια. Και επίσης. Πώς το λένε, τη Νέα Δημοκρατία καθόλου δεν ασχολείται. Μην ασχολείται, ναι. Ναι, και δεν ασχολούμαστε και λέμε εμφάνιση παντού ορφανάτου Πασόκ. Λοιπόν, βοηθήστε. Παντού. Απλώς θα ήθελα. Ναι, θα έχετε το λόγο. Απλώς επειδή είχαμε δώσει το λόγο στην κυρία Παπαϊωάννου, την οποία τον αφαιρέσαμε εξαιτίας του μικροφόνου, να κάνει μια μικρή. Θέλω να πω και εγώ ένα τίτλο. Ο θρίαμβος για το ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήρθε ποτέ. Γιατί όλο ένα θρίαμβο περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη δεν έχει έρθει. Πάντως, ακόμη βλέπουμε να βαδίζει πολύ ωριακά. Δεν μπορεί να σχηματίσει παρατάξεις δυναμικές στην αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να συνεργαστεί, δεν μπορεί να υιοθετήσει τα ορφανά. Δηλαδή, πώς θα πάρει την αυτοδυναμία, πώς θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Γιατί όλοι παρουσιάζονται οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ως ενδυνάμει πρωθυπουργοί και δεν πάντως, ξέρω τι. Εάν μου επιτρέπετε. Βουλευτές και πρωτοπόροι. Ακόμη δεν δείχνουν να έχουν τέτοια δυναμία. Μία λέξη να πω τελευταία. Τελευταία. Τίτλο είχε. Μία λέξη. Είχε. Εάν δεν έφτιαχνε κομματικά ψηφοδέλτια στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές δεν τις κομματικοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε ευρύτερα ψηφοδέλτια, υιοθετούσε τον Μπουτάρη, ξέρω εγώ, κάποιους κλπ. Θα σάρωνε, θα έπαιρνε, δεν θα υπήρχαν ορφανά του Πασόκ και θα πήγαινε περίπατο την Κυριακή. Έκανε ένα μεγάλο λάθος, ο Τσίπρας ασχολήθηκε με την Ευρώπη, σε κάποιους το ανέδεσε εδώ, το συμβουλέψανε λάθος και έγινε αυτό που έγινε που δείχνει ότι. Πάντως, Αντρέα, επειδή είναι ο πρώτος γύρος, εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε έτσι ένα μικρό καλάθι, να δούμε τι θα γίνει και στον δεύτερο γύρο.
Είναι έξω συνειδητά. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω όσα είπε ο κύριος Ζουμελιώτης. Μια κουβέντα γιατί έχει μια μισό λεπτό μια παρατήρηση. Και ήσασταν για το πρώτο ημίχρονο. Κάτσε να κάνει μια παρατήρηση να φύγει. Περιμένουν. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε εδώ και από το 2012 με αυτή την εκτίμηξη του εκλογικού του ποσοστού και διαμορφώνει μια αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Mm. Το ερώτημα είναι, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να εκλογηθεί σε μια λογική όπου, όπως λέει ο κ. Ζουμελιώτης, όλα τα ορφανά και όλα αυτά τα οποία πέρασαν από τοπική αυτοδιοίκηση. Στα Χανιά και στη Χαλκίδα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έχει κερδίσει από τα αποδυτήρια. Όχι, δεν έβαζε. Μισό λεπτό. Έκανε ό,τι μπορούσε για να χάσει. Είναι δυνατόν όλα... στην Εύβοια να παίρνει 18%. Κύριε Μελιώτη, μισό λεπτό θα τα απαντήσω. Να ολοκληρώσω. Λέω λοιπόν ότι ήδη θα έπαιρνε όλα τα ορφανά, ώστε θα μπορούσαν οι υπόλοιποι να λένε, παράδειγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε όλους τους Πασόκους και μετεξελίσσεται σε ένα κόμμα όπου όλη του η δυναμική βρίσκεται στα πρόσωπα στο Πασόκ, ή έπρεπε να βγάλει καινούργια στελέχη στην αυτοδιοίκηση, τα οποία προφανώς δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα όλων αυτών των χρόνων, τα οποία υπάρχουν από μεριάς του κομμάτου. Όχι, δεν τα έβγαλε, έβαλε κομματικά στελέχη. Ο κ. Σακελαρίδης, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Αυτό είναι επιλογή του Τσίπρα. Ναι. Και αυτή επιδοκιμάστηκε η επιλογή. Έχετε αντιληφθεί ότι πάλι για το Πασόκ μιλάτε πάντως, έτσι. Όχι, δεν μιλάμε κανένα Πασόκ. Δεν μιλάμε για λοιπόν, δεν είναι κάποιο που σήμερα δεν συμμετέχει στις εκλογές. Με συγχωρείτε. Και το πολιτικό μήνυμα, συγγνώμη να πω μια τελευταία. Το πολιτικό μήνυμα θα είναι την επόμενη Κυριακή. Με συγχωρείτε, είναι κάποιο που δεν συμμετέχει τώρα στις εκλογές, θα συμμετέχει στις επόμενες και πολύ θα μπορεί να είναι και ρυθμιστής. Ας ακούσουμε λίγο τον κύριο Θοδωράκη, που θα κάνει τώρα δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση. Νομίζω αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε. Ετοιμάζεται, τον βλέπουμε τώρα. Κάνει 8 θητείες. Λοιπόν, να ακούσουμε τις δηλώσεις. Πάμε. Πάμε. Τα κόμματα για άλλη μια φορά συμπεριφέρονται παράλογα, τα παλιά κόμματα. Και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα κατά το δοκούν. Βλέπουν το δέντρο και δεν βλέπουν το δάσος. Και πολλές φορές το δέντρο είναι και μαραμένο, είναι κουτσουρεμένο. Δηλαδή, αν δείτε τα φαβορί τους, είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ πίσω από τα ποσοστά που πήρανε τα κόμματα τα ίδια στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, για μας, για το ποτάμι, δεν υπάρχει κανένα δίλημα, ούτε για την επόμενη Κυριακή. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Είναι θέματα αρχής, είναι θέματα αρχών. Δεν μετέχουμε σε αυτή τη διαμάχη, δεν έχουμε κομματικές γραμμές. Λέμε ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να προχωρήσει μόνη της και λέμε όχι στα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Πρέπει να αφήνονται οι ενήλικοι πολίτες να αποφασίζουν ποιος θα είναι ο Δήμαρχος και ποιος θα είναι ο Περιφερειάρχης. Ελπίζω την επόμενη Κυριακή να πάει περισσότερος κόσμος στις κάλπες. Έχουμε το δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών και έχουμε και τις ευρωεκλογές. Και νομίζω ότι ο μικρός τελικός για τις ευρωεκλογές ίσως να είναι σημαντικότερος. Ίσως δηλαδή να είναι το σημαντικότερο το ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα στην πατρίδα μας. Ευελπιστείτε να το ποτάμι. Το ελπίζουμε και το προσπαθούμε. Τα μηνύματα που παίρνετε. Αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς είναι θετικά. Αλλά τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών δείχνουν ότι υπάρχει μια παλιά δύναμη που θέλει να χτυπήσει αυτή τη τρίτη θέση. Και νομίζω θα είναι μια προσβολή για τη χώρα εάν στην τρίτη θέση βρεθεί μια παλιά δύναμη, μια πιστοδρομική δύναμη, μια δύναμη βίας και δεν βρεθεί το ποτάμι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Θοδωράκη. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαριά που θέλει να κάνει μια πρώτη τοποθέτηση. Ναι, θα ήθελα να πω, επειδή δεν ξέρω αν είχε έρθει και κάποιος από την ΑΝΕΛ. Βεβαίως, από την αρχή. Να πω λοιπόν μια εκτίμηση για το κίνημά μας, πώς πήγαμε. Ο καθένας μιλάει για τους άλλους. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τις δικές μας προσπάθειες. Εμείς στηρίξαμε 4 γνωστούς βουλευτές μας σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Θεωρώ ότι καταρχάς θα δώσουμε συγχαρητήρια στους υποψηφίους μας και στις προσπάθειες τις οποίες έκαναν, διότι ο Τέρενς Κουίκ πήγε πάρα πολύ καλά με βάση και τα αποτελέσματα που δείχνουν, τουλάχιστον κοντά στο 8,5%. Νομίζω ήταν μια σημαντική παρουσία σε ένα χώρο όπου αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα και κυρίως τα εθνικά ζητήματα.
Ο Παύλος ο Χαϊκάλης έχει 7,1-7,2% που είναι περίπου το ποσοστό που πήραμε πανελλαδικά στις εκλογές του Ιουνίου. Είχαμε μια σημαντική παρουσία και στον Δήμο της Αθήνας με τον Βασίλειο Καπερνάρο, παρότι είχαμε πενιχρά οικονομικά μέσα, δεν είχαμε δυνατότητες ιδιαίτερες, και μια καλή παρουσία της κυρίας Χρυσοβελόνη στην Πελοπόννησο. Ορισμένα στελέχη μας συμμετείχαν και σε ψηφοδέλτια τον κύριο Καρυπίδη Φερρυπίν στην Δυτική Μακεδονία, σε άλλους δήμους, κυρίως στη Δυτική Αθήνα, όπου αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του Χαϊκάλη ότι κρατήσαμε τις δυνάμεις μας, είμαστε τέταρτη δύναμη εκεί. Το ίδιο ισχύει και στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Άρα το συμπέρασμα που θέλω να βγάλουμε εμείς ως πρώτο πολιτικό συμπέρασμα και εν όψη των ευρωεκλογών, και επειδή είχαμε δει πάρα πολλά στις δημοσκοπήσεις, ότι έχουμε 2,5, ότι έχουμε 3,5, ότι έχουμε 4%, νομίζω η κλασική δημοσκόπηση είναι η ίδια η ψήφος του ελληνικού λαού. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι είμαστε κοντά στα αποτελέσματα του Ιουνίου του 2012, παρότι έχουμε υποστεί πλήγματα και αποχωρήσεις βουλευτών και εσωτερικά προβλήματα είχαμε. Πατάμε σταθερά και πλέον προσδοκούμε να έχουμε την επόμενη εβδομάδα που έρχεται μια δυναμική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε 2 ευρωβουλευτές. Mm. Αυτή είναι η πρώτη έτσι παρατήρηση δικιά μας όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες. Στην περιφέρεια Αττικής, ποιο θα στήριξε στον δεύτερο γύρο? Το θέμα αυτό θα συνεδριάσει αύριο ή μεθαύριο η εκτελεστική επιτροπή του Ανεξάρτητων Ελλήνων και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά στα ζητήματα αυτά. Εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή τους ανεξάρτητους Έλληνες. Mm. Και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά στο ζήτημα αυτό, αφού λάβουμε υπόψη και τις προτάσεις των περιφερειακών παρατάξεων, οι οποίες κατέβηκαν και είχαν μια παρουσία. Mm. Το τρίτο θέμα, έτσι επιγραμματικά, γιατί είναι και αρκετοί να μιλήσουν, είναι το εξής, ότι αυτή η μεγάλη αποχή που παρατηρήσαμε, εκτιμούμε ότι θα είναι μειωμένη την επόμενη Κυριακή. Πολλοί κόσμος, ιδίως στην επαρχία, δεν πήγε να ψηφίσει, γιατί τα οικονομικά του είναι πενιχρά. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που είναι φτωχοποιημένος από μια οικονομική πολιτική του Μνημονίου, εκτιμούμε, εκτίμηση είναι, ότι θα συμμετάσχει δυναμικά στις ευρωεκλογές και προφανώς δεν θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Το ποιος θα ψηφίσει είναι μια άλλη ιστορία. Δίνεται ένα στίγμα πάντως. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουμε. Mm. Και το επόμενο θέμα είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλοί υποψήφοι, 55.000 υποψήφοι, αν υπολογίσετε ότι ο καθένας από αυτούς έχει 10 φίλους. Μιλούμε ότι 500.000 άνθρωποι τοποθετήθηκαν με εντελώς προσωπικά κριτήρια στις επιλογές που έκαναν. Αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο ποσοστό, το οποίο θα ψηφίσει με διαφορετικά κριτήρια. Αυτά είναι τα θέματα που βλέπουμε. Σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμούμε ότι δεν απέτυχε κυρίως στην Αττική, στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταγράψει κανείς. Ιστορικά δεν είχε ξανασυμβεί. Mm. Παλαιότερα κέρδιζε αυτούς τους δήμους ή έχανε άλλες περιφέρειες. Καλά, έχουν αλλάξει πολλά από τα παλαιότερα. Έχουν αλλάξει βεβαίως. Και από εκεί και πέρα να πούμε όμως ότι αποδείχθηκε οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες μπορεί να εμφανίστηκαν μένω ως ανεξάρτητες στην πράξη, είναι αυτοδιοικητικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύουν ότι έχουν μια συγκεκριμένη παρουσία και αντοχή, διότι έχουν φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτή είναι κρίση βεβαίως του ελληνικού λαού, αλλά αποτελούν μια βάση η οποία κινείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Παλαιότερα είχε πει ο κ. Παπανδρέου, αν θυμόσαστε, ότι ψηφίζουμε αυτοδιοίκηση, αλλά μετά παρουσιάστηκε και είπε κέρδισε η επιλογή δικιά του σε σχέση με το μνημόνιο. Τώρα θα δούμε τι γίνεται στα θέματα αυτά. Πάντως πρέπει να το καταγράψει κανείς αυτό και πρέπει να καταγράψει κανείς την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, πλέον δεν μπαίνει η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλές περιφέρειες στο δεύτερο γύρο. Υπάρχουν υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ ή ανεξάρτητοι που προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε μια δυναμική και ενώ είχε καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη μου εκτίμησε ότι αυτή η δυναμική μπορεί από μόνη της να του αποδώσει ένα αποτέλεσμα και δεν είδε τα ιδιαίτερα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά που έχουν οι κοινωνίες. Παράδειγμα, στην Κρήτη, τελείωσα, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάρει πάρα πολλούς ψήφους και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές που ήταν πασοκογενείς, δεν έφτασε, από ό,τι βλέπω, δεν μπήκε καν, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο ο κ. Κριστοτάκης. Αυτά είναι συμπεράσματα που πρέπει κανείς να τα δει με σοβαρότητα για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κωνσταντίνα. Λοιπόν, βλέπουμε την κάρτα, περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης Σταύρος, 41,3. Ο κύριος Τσόκας Σεραφείμ, 25,4. Ο κύριος Κριτσοτάκης, όπως είπατε και εσείς, κύριε Μαριά,
19,1 ο κύριος Ορφανός Στυλιανός, προερχόμενος από το ΚΚΕ. 5,7 ο κύριος Σπυρόπουλος Γεώργιος, 3,4 Νιψιτάκης Αντώνιος, 2,6 και ο κύριος Κυριακάκης Ιωάννης με 2,5. Μάλιστα, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χρυσόγελο και αμέσως μετά στον κύριο Κοτρότσο, ο οποίος περιμένει εδώ αρκετή ώρα, δεν έχει μιλήσει ακόμη. Έχουν δευτερολογήσει ήδη. Πολύ ευγενικά πρέπει να πω ότι αναμένετε. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά, κύριε Κοτρότσο. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι τα κόμματα έβαλαν διάφορα ερωτήματα και διλήμματα για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές που απέτυχαν πλήρως. Με την έννοια, η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε να εκβιάσει, αν θέλετε, θετικά αποτελέσματα. Έχει αναφερθεί ότι σε μεγάλους δήμους, όπως είναι παράδειγμα στο Δήμο Αθηναίων, δεν είναι μέσα. Απέτυχε ο κυβερνητικός υποψήφιος Θεσσαλονίκη κλπ. Στην περιφέρεια. Τώρα το πρόβλημα είναι ποιο. Τα κόμματα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι πολίτες σε μεγάλο ποσοστό δεν δεσμεύονται πλέον από τις κομματικές γραμμές του παρελθόντος. Αν αναλύσει κανείς, και εγώ επειδή γυρνάω σε όλη την Ελλάδα ως Ευρωβουλευτής των Πράσινων και τώρα υποψήφιος με τους Πράσινους Αλληλεγγύη Δημιουργία Οικολογία, οι άνθρωποι όχι πάνω από το 50% θεωρούν ότι ταυτίζονται με το κόμμα το οποίο ψηφίζουν. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και βλέπουμε ένα κατακερματισμό και μέσα στα ίδια τα κόμματα να έχουμε 3-4 διαφορετικούς υποψηφίους, αλλά και οι άνθρωποι να μην ταυτίζονται με τις κομματικές γραμμές πλέον. Επομένως δεν μπορεί να ερμηνεύουμε συνέχεια και να λέμε νικήσαμε, γιατί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αυτή τη στιγμή μίλησαν ότι νίκησαν. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός εξέφρασε το θαυμασμό του για τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν είπε ακριβώς έτσι. Πολύ χαρούμενος για τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τα αποτελέσματα. Εντάξει, έδωσε ένα μήνυμα για το δεύτερο γύρο. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί συνδυάζεται και με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Όλα τα κόμματα λοιπόν βλέπουν τις εκλογές σαν καταγραφή των κομματικών δυνάμεων. Η συζήτηση δεν επικεντρώνεται στα προβλήματα. Δηλαδή και στους Δήμους που έπρεπε να κάνουμε συζήτηση, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Σήμερα υπάρχει μια διάλυση του κοινωνικού ιστού και γι' αυτό βλέπετε να ριζώνει εκεί ένα κλίμα οργής. Για να αποδομηθεί όμως αυτή η κατάσταση, πρέπει να υπάρξουν αλλακτικές λύσεις. Πώς θα ξαναφτιάξουμε τον κοινωνικό ιστό, πώς οι άνθρωποι θα βρουν δουλειές, πώς θα καλυφθούν αυτοί που είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Αυτά λοιπόν δεν συζητιώνται. Συζητιώνται μόνο οι κομματικές καταγραφές. Υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας στις ευρωεκλογές, πάλι να γίνει συζήτηση αν θα νικήσει το ένα κόμμα ή το άλλο. Ξαναλέω ότι το ερώτημα είναι, θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, παράδειγμα, προς περισσότερη αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή, δημοκρατία. Δεν μπορούν να πάνε δυνάμεις οι οποίες θα κάνουν μπάχαλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, θέλουμε να τιμωρήσουμε την κυρία Μέρκελ και εμείς θα αυτοκτονήσουμε για να δει τι θα πάθει η κυρία Μέρκελ. Πρέπει λοιπόν σε αυτή τη βδομάδα που έχουμε μπροστά μας εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών να κάτσουμε να συζητήσουμε τι έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνανε οι κυβερνήσεις, γιατί οι κυβερνήσεις κρύβονται πίσω από αφηρημένη ένα Ευρώπη, ενώ έχουν πάρει όλες τις κακές αποφάσεις. Γιατί λοιπόν ο κόσμος μπορεί να στραφεί εναντίον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη στιγμή που ήταν το μόνο όργανο θεσμικά που άσκησε κριτική στην Τρόικα, αποδόμησε ότι υπάρχει ένας μονόδρομος, ζήτησε αλλαγές στο επόμενο τρίμηνο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που θα αναδειχτεί, έχει ένα σημαντικό ρόλο να αλλάξει τις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν πάμε ποιος θα νικήσει ως ποδοσφαιρική ομάδα, ο κόσμος δεν θα καταλάβει τίποτα από αυτά που είναι τα διλήμματα στην Ευρώπη. Είστε σαφείς. Συγχωρείτε, μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Κοτρότσο, γιατί πραγματικά περιμένει πολύ ώρα και δεν έχει τοποθετηθεί εδώ και μια ώρα περίπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία είναι περίπου μία μισή με δύο ώρες. Εντάξει, είστε υποψήφιος. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τις γέφυρες. Οι γέφυρες είναι η σύμπραξη της δημιουργίας ξανά και της δράσης, μια να συμπληρώσουμε και τους τίτλους, μια που δεν έχει γίνει αυτό τώρα. Λοιπόν, νούμερο ένα. Με πολύ ενδιαφέρον και τολμώ να πω και χαρά, βλέπω ότι στους πίνακες των αποτελεσμάτων δεν υπάρχει πουθενά το πράσινο χρώμα. Αυτό σημαίνει. Δεν το έχουν δώσει, να ξέρετε. Δεν το έχουν δώσει. Δεν το έχουν δώσει. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ουσιαστικά η μεταξέλιξη. Το έχουν δώσει το πράσινο. Δεν το έχουν δώσει πουθενά. Όχι. Και αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι η μεταξέλιξη του πελατειακού συστήματος, του πολιτικού συστήματος που έχουμε, που ουσιαστικά εκπροσωπείται, ας το πούμε, το πολυεδριακό σύστημα από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτός που δέχεται περισσότερο την πίεση
από τα λάθη του παρελθόντος και έχει φτάσει στο σημείο να συμμετέχει στις εκλογές κρυπτόμενο. Στις δημοτικές εκλογές και στις περιφερειακές εκλογές με αποστασιοποίηση των υποψηφίων του από το ίδιο το κόμμα τους, το είδαμε πολύ ξεκάθαρα σε πολλές περιφέρειες, δεν χρειάζεται να πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Όλους τους δήμους δεν δέχονται ότι είναι υποψηφοί του ΠΑΣΟΚ, υποψηφοί του, οπότε το χρώμα δεν απεικονίζεται στις κάρτες. Και βέβαια στην επόμενη εβδομάδα στις ευρωπαϊκές εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο με την ΕΛΙΑ το rebranding του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι ο πυρήνας, αν θέλετε, του πελατειακού συστήματος, που φυσικά ξαναλέω Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άλλες όψεις του, έχει πλέον συνειδητοποιήσει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να προτείνει αυτό το πράγμα στον κόσμο, γιατί αυτό το πράγμα δεν περπατάει παρακάτω. Δεύτερο στοιχείο που θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον, έως παιδιάστικο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζει επειδή πέτυχε καλύτερα ποσοστά από ό,τι τον είχαν καταγράψει δημοσκοπικά. Βεβαίως βγαίνει ένα συμπέρασμα και το ανέφερε και πολύ σωστά ο δημοσιογράφος που αποχώρησε πιο πριν, ότι κάτι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Και ο κ. Ζουμελιώτης, πολύ σωστά. Κάτι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς δεν είναι αξιόπιστες, είτε γιατί δεν μπορούν, επειδή 9 στους 10 κλείνουν το τηλέφωνο στους δημοσκόπους, είτε γιατί δεν θέλουν, γιατί προφανώς εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα ότι ναι, μεν οι δημοσκοπήσεις μπορεί να μην είναι αξιόπιστες και να μην αποτυπώνουν την τάση του κόσμου σωστά. Απ' την άλλη όμως δεν νομίζω ότι έχει κανένα ίχνος σοβαρότητας να παναγυρίζει ένας πολιτικός χώρος επειδή πήγε καλύτερα από τις δημοσκοπήσεις και να μην συγκρίνει τα ποσοστά του σε σχέση με τις εκλογές, παραδείγματος χάρη του 12 του Ιουνίου ή ακόμα και τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές, αν βέβαια λάβει κανείς υπόψη του την ενσωμάτωση μέρους των ορφανών του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Πρωθυπουργό. Θα διακόψω, με συγχωρείτε, να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα κάνει δηλώσεις αυτήν την ώρα. Άνοιξαν ένα νέο δρόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που κυβερνητικό κόμμα να βρίσκεται έξω από τον δεύτερο γύρο στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας και στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Το αποτέλεσμα στην Αθήνα και στην Αττική, που καμία δημοσκόπηση δεν προέβλεψε, η διεκδίκηση μιας σειράς περιφερειών και δεκάδων δήμων σε όλη τη χώρα, αναδεικνύουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε ισχυρό παράγοντα και στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Αναδεικνύουν επιπλέον και ένα νέο αυτοδιοικητικό χάρτη. Την επόμενη εβδομάδα, η Αθήνα και η Αττική, ξεπερνώντας όλα τα προγνωστικά, θα γυρίσουν σελίδα. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο αποδέχθηκε ότι το αυτοδιοικητικό αποτέλεσμα προμηνύει πως η κάλπη της επόμενης εβδομάδας, η κάλπη των ευρωεκλογών, διακυβεύει τη συνέχεια της κυβέρνησης των μνημονίων. Έχει απόλυτο δίκιο. Οι ευρωεκλογές της 25 του Μάη θα είναι το δημοψήφισμα που ποτέ δεν έγινε στον τόπο για το μνημόνιο. Θα είναι το δημοψήφισμα για το αν η πατρίδα μας θα αποκτήσει ξανά αξιοπρέπεια και φωνή στην Ευρώπη. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες, ό,τι και αν ψήφισαν σήμερα στην αυτοδιοικητική κάλπη, σε συστράτευση. Γιατί ο αγώνας για ζωή και αξιοπρέπεια είναι αγώνας όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και πρέπει να αντιτάξουμε τη σταθερότητα της λαϊκής κυριαρχίας και της λαϊκής ενότητας στους εκβιαστές της αστάθειας. Να προτάξουμε τη δημοκρατική συμμετοχή στα κηρύγματα της αποχής και της απάθειας. Σήμερα οι πολίτες έκαναν ένα πρώτο βήμα. Η άλλη Κυριακή μπορεί να γίνει η πρώτη μέρα μιας άλλης εποχής. Η χώρα μας θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και όσο περισσότεροι συνυπογράψουν αυτό το μήνυμα με την ψήφο τους και τη συμμετοχή τους, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το μήνυμα αυτό. Και το μήνυμα θα είναι ένα. Η Ελλάδα δεν ανήκει σε κανέναν εκτός από τον λαό της. Και δικαιούται να χαράζει την πολιτική της με πρώτο κριτήριο το καλό
και το συμφέρον, τις ανάγκες του λαού της. Την επόμενη Κυριακή είμαι σίγουρος πως η ψήφος μας δεν θα πιάσει απλώς τόπο, θα αλλάξει τον τόπο. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω έδωσε το στίγμα για την επόμενη Κυριακή. Μίλησε για δημοψήφισμα, αυτό που λέει πολύ καιρό ο κύριος Τσίπρας. Ένα δημοψήφισμα για το τι θα γίνει στον τόπο, όπως το ίδιο ανέφερε. Παίζει πολύ σχόλιο πάνω σε αυτή την τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μείνουμε λίγο στις δηλώσεις αυτές. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Berkman Cord. Κλινική μαλλιών Berkman Cord. 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ανοξείδωτος νεροχύτης πυραμής διπλός, μόνο 48 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Berkman Cord. Berkman Cord, 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Πλακάκι τείχου Ιταλίας, μόνο 3,90 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίητα τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο The Mall Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό.
γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στον άλλο. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, εκλογές 2014, αυτοδιοικητικές και έρχονται στον επόμενο, την επόμενη Κυριακή, Βασίλη, οι ευρωεκλογές. Πολλά είναι τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει ένα δείγμα, υπάρχει μία άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται σιγά σιγά, προχωράμε έτσι στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, υπάρχει όμως, πάντως, εντυπώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν νομίζω με τα exit poll. Με τα exit poll. Εκεί. Μετά εκεί αρχίζει λίγο και βλέπουμε όμως ο κύριος Πιλιωτόπουλος είναι ρυθμιστής, βλέπουμε τι θα γίνει στη τη δεύτερη Κυριακή. Γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Στο δεύτερο γύρο παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά θα ήθελα να μείνουμε λίγο στις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα. Θα συνεχίσει την τοποθέτηση του κύριος Κωτρότσος. Άκουσα βέβαια και τον κύριο Τζίμερο χθες, νομίζω, που του έσυρε τα εξαμάξεις του κύριου Τσίπρα, λίγο τον χαρακτηρίζει, δεν μπορεί το παιδί, λέει, διάφορα τέτοια, ή κάνω λάθος. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ασχοληθούμε με τις ιδιότητες του χαρακτήρα του κύριου Τσίπρα. Λέω, όμως, ότι δεν το ουσιαστικό, γιατί υπάρχει μια κόντρα. Νομίζω ότι υπάρχει πέρα, αυτό που βλέπω εγώ σήμερα και από τις δηλώσεις των αρχηγών, έτσι κατά την ολοκλήρωση και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, είναι ότι υπάρχει μια σιωπηρή συμμαχία μεταξύ της κυβέρνησης, των κυβερνητικών κομμάτων, αν θέλετε, και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πετάνε την μπάλα στην κερκίδα και να συζητάμε σε αυτές τις εκλογές τόσο μπερδεμένα και όχι επί της ουσίας, ούτως ώστε κανένας να μην μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να χαρακτηρίσεις την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρήσει ότι το δίλημα σε αυτές τις εκλογές είναι το μνημόνιο ή όχι, όταν ψηφίζουμε για δημοτικές εκλογές, για περιφερειακές εκλογές και για Ευρωκοινοβούλιο, άρα για το πώς θέλουμε να γίνει η Ευρώπη στο μέλλον, και φυσικά πώς μπορείς να αλλιώς να ερμηνεύσεις την αποψινή δήλωση του κυρίου Σαμαρά, που προειδοποιεί για το αν θα βγάλουμε ένα μήνυμα προς την Ευρώπη για σταθερότητα ή όχι, και λίγες μέρες πιο πριν τη δήλωση του κυρίου Βενιζέλου, ή αν θέλετε την απειλή του κύριου Βενιζέλου, ότι αν δεν τιμήσει ο κόσμος την ελιά με σημαντικό ποσοστό, θα μας κάνει μεγάλη ζημιά, γιατί θα σταματήσει να είναι αντιπρόεδρος. Μιας και είπατε για ελιά, ο κύριος Βενιζέλος, σας άκουσε μάλλον. Σε αντίθεση με άλλους που επέλεξαν την σκληρή κομματικοποίηση των περιφερειακών, ακόμη και των δημοτικών εκλογών, το Πασόκ και η Ελιά αφήσαμε τα πάμπολα άξια στελέχη μας της αυτοδιοίκησης να κινηθούν μέσα στις τοπικές κοινωνίες χωρίς κομματικά χρήσματα. Βλέπουμε σήμερα και στην τοπική αυτοδιοίκηση τις βαθιές ρίζες της δημοκρατικής παράταξης, όπως τα επιμελητήρια, τους επιστημονικούς συλλόγους, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες. Οι στενές κομματικές επιλογές σε πανελλήνιο επίπεδο απέτυχαν σήμερα καθαρά. Όσοι επέλεξαν να μετρηθούν μόνοι τους με τα ποσοστά τους των βουλευτικών εκλογών του 2012, είδαν τα ποσοστά τους αυτά να περιορίζονται. Ψευδείς και φευγαλαίες εντυπώσεις μεταξύ 7 και 9 σήμερα το βράδυ δεν έχουν καμία αξία μπροστά στα πραγματικά αποτελέσματα. Το μεγάλο δημοκρατικό ζήτημα είναι βέβαια τα υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής στο Δήμο της Αθήνας και την Περιφέρεια Αττικής. Είναι επιτακτική υποχρέωση όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που πιστεύουν στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
να αγωνιστούμε στα νεράκα του ναζισμού και της πολιτικής βίας. Την άλλη Κυριακή, οι τοπικές κοινωνίες θα κάνουν τις οριστικές επιλογές τους σε δήμους και περιφέρειες, διαλέγοντας ανθρώπους ικανούς, προοδευτικούς, αποτελεσματικούς, ενωτικούς. Παράλληλα, έχουμε τις ευρωεκλογές και άρα πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα που να είναι εικόνα προοδευτικής σταθερότητας. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να θέτει σήμερα και πάλι μετά από πολύ καιρό το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Ίσως τώρα καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τι εννοούσα τις προηγούμενες μέρες μιλώντας για το πραγματικό ερώτημα που θα τεθεί το βράδυ των εκλογών και άρα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι πολίτες καθοδόν προς τον δεύτερο γύρο και τις ευρωεκλογές. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε σήμερα για δημοψήφισμα πέφτοντας ο ίδιος θύμα των τεχνητών εντυπώσεων που επιχείρησε να δημιουργήσει το κόμμα του σήμερα έως ότου βγουν τα πραγματικά αποτελέσματα. Την άλλη Κυριακή λοιπόν χρειαζόμαστε μια εικόνα προοδευτικής σταθερότητας. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, αλλά δυναμική κίνηση προς το καλύτερο, προς την ασφαλή έξοδο από την κρίση, προς την αποκατάσταση αδικιών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη κανονική λειτουργία μιας χώρας μέλους της Ευρωζώνης, ουσιαστικά ισότιμης με τις άλλες. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου. Ναι. Για σταθερότητα μίλησε και ο κύριος Βενιζέλος, για σταθερότητα μίλησε και ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θα σταθώ σε μία λέξη που νομίζω ότι θα απασχολήσει πάρα πολύ από σήμερα και μέχρι την επόμενη Κυριακή. Είναι η λέξη δημοψήφισμα που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και θα ήθελα από τον κύριο Σκούτα να μας κάνει ένα σχόλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που έβαλε ο κύριος Τσίπρας, διότι θα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός εάν θέλει να συνεχίσουν τα μέτρα λιτότητας, εάν θα πρέπει να συνεχίσουν η ανεργία και η απολύση των εργαζομένων, εάν θα πρέπει να συνεχίσει η φτωχοποίηση όλης της κοινωνίας, αν θα συνεχίσουμε να τρώμε μαρούλια σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον, εάν θα πρέπει η οικονομία να συνεχίζει ένα κατήφορο, εάν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να έχουμε ακόμα χειρότερα μέτρα εις βάρος των εργαζομένων ή θα πρέπει να αλλάξουμε σελίδα, να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης, μέτρα δίκαια απέναντι στους εργαζόμενους, μέτρα δίκαια απέναντι σε μια χώρα όπου βασανίζεται εδώ και 3 χρόνια με έναν τρόπο, με μια πολιτική όπου θα έρθει στον αντίποδα των όσων μέχρι σήμερα έχουν συμβεί και νομίζω ότι η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Eurogroup, στο debate το ευρωπαϊκό έδωσε το στίγμα αυτής της διαφορετικής πολιτικής η οποία έχει να αποδεχτεί όχι μόνο από τους Έλληνες που την άκουσαν αλλά και κυρίως και από όλη την Ευρώπη. Άρα το δίλημα είναι υπαρκτό, εκεί πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός, ένα είναι αυτό και το δεύτερο σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, εγώ είπα και προηγουμένως, προφανώς μια μάχη αυτοδιοικητική δεν μπορεί να είναι ενός κόμματος κατά αποκλειστικότητα. Εμείς έχουμε πει ότι στην αυτοδιοίκηση κάναμε ένα βήμα. Νομίζω και το είπα και προηγουμένως, αλλά το έβαλε και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Διαμορφώνουμε ένα νέο χώρο της αυτοδιοίκησης για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε και τα αποτελέσματα την δεύτερη Κυριακή και θα τα εκτιμήσουμε και θα τα δούμε. Και επίσης θέλω να πω ότι εάν ο Γαβρίλης Σακελαρίδης και η Ρένα Δούρου πάρουν τις δύο την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο της Αθήνας θα είναι πολιτική απάντηση σε σχέση και με τα ζητήματα τα οποία και έχει αν θέσει. Και αν δεν τις πάρουν. Λέω το εξής. Αυτό είναι το ένα νόμο. Αυτό είναι μια πρόβλημα του νομίσματος. Υπάρχει και ξέρετε και η επιλέγω. Μάλλον σας το λέω. Παρακάτω. Ότι αυτό η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος της Αθήνας και οι ευρωεκλογές θα είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα δοθεί. Είστε έτοιμοι, κύριε Σκούτα, να αντιμετωπίσετε τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών? Πώς είπατε? Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε βεβαίως, τα καθημερινά άμα δεν προβλήματα των πολιτών? Είναι. Ο Καμίνης που με τα 3 χρόνια αυτά που έκανε, επειδή... ποιος είναι? Συγγνώμη, μισό λεπτό. Συγγνώμη εγώ. Στην πράξη. Στην πράξη, κύριε Σκούτα. Βεβαίως, στην πράξη. Για παράδειγμα, μιλάει για διαχείριση ότι έκανε. Ποια διαχείριση? Τα 24 εκατομμύρια που θέλει να δώσει για τα οικοσκουπίδια.
τα 5 εκατομμύρια τα οποία δεν διεκδίκησε από τις εταιρείες που τα πήρανε και τα βάλανε στο Παντελόνι από τα τέλη. Από τη ΔΕΗ, ναι. Από τους λογαριασμούς. Ποια είναι η σωστή διοίκηση που έκανε. Το ερώτημα αυτό στο δίλημα που βάλατε προηγουμένως και ναι. Είπατε ότι είναι πολύ σωστό ας πούμε, το δημοψήφισμα. Δεν κατάλαβα τελικά ποιο είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Γιατί στη μια πλευρά βάλατε όλα τα καλά και στην άλλη όλα τα κακά χωρίς να πείτε κάτι συγκεκριμένο. Μιλάτε για ένα δημοψήφισμα. Εγώ είπα το συγκεκριμένο είναι αυτό το οποίο ο Τσίπρας και έβαλε τα ζητήματα και στο Ευρωπαϊκό. Μιλάτε για εντός εκτός ευρώ, γιατί έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Ποιο είναι το δίλημα αυτό. Πρέπει να τελειώσει. Ποιο δίλημα βάζει. Νομίζω ότι το έχουμε απαντήσει. Τώρα που τελειώνει. Ξαναπάμε τώρα από την πόρτα. Δεν ακούγεται. Αν ο ένα μιλάει πάνω στον άλλο, δεν έχει νόημα. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για δημοτικές εκλογές. Έχετε καταλάβει ότι, όπως παράδειγμα είχε πει η κυρία Δούρο, ότι η αριστερή μαζεύει τα σκουπίδια λίγο διαφορετικά από τους δεξιούς. Το πρόβλημα δεν είναι. Δεν θα δώσουμε στους ιδιώτες. Δύο λεπτά. Αυτή είναι η διαφορά. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Γι' αυτό σας ερωτώ, κύριε Σκούτα. Το νόημα της συζήτησης, οι ευρωεκλογές και το πολιτικό μήνυμα είναι την άλλη εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα είναι ποιος θα μαζεύει από την εξώπορτά μου τα σκουπίδια, πώς θα δημιουργηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις για να εργαστούν οι νέοι, ποιος δήμαρχος θα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα κοινοτικά προγράμματα, τα αναπτυξιακά προγράμματα που έχει σχέση με την περιφέρεια. Αυτό είναι το μήνυμα των εκλογών. Δεν είναι το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Όχι, τα βάλατε όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή το λάθος που κάνουμε όλοι είναι ότι έχουμε παρασυρθεί από αυτή τη διαδικασία μνημόνιο-αντιμνημόνιο που μας έχει πάει και στα δημοτικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα δημοτικά θέματα είναι πολύ πιο γενικά. Κύριε Σκούτα, μία άνω τελεία σας παρακαλώ πολύ. Για να μην η ΔΑΠ. Είναι έξω από αυτό το οποίο λέω μέχρι στιγμής. Μιλάτε λίγο για δύο δήμους. Γιατί είναι δήμους. Τα νερά της Θεσσαλονίκης και τα νερά της Αθήνας. Και στη... Έχουμε άλλους 200-300 δήμους. Ξέρετε κάτι. Κοιτάξτε, δεν ξέρετε τι έχει κάνει ο Τατούλης. Κοιτάξτε, δεν ξέρετε ότι συνεργάστηκε με τον Φούχτε. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν είναι απάντηση. Δεν μπορώ να συζητήσω. Με αυτή τη λογική αντιλαμβάνεστε. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι η πρόθεσή μας να υπάρχει. Όχι, προφανώς δεν προσπαθώ. Εμείς προσπαθούμε. Πρέπει να απαντήσουν να το θέλουμε τη σωστή τη διάσταση. Δεν χρειάζεται να έχουμε εντάσει. Δεν ο καθένα θα έχει την άποψή. Είναι να πω ότι συνδέεται η αυτοδιοίκηση δεν είναι η λειτουργία της και με τα μνημόνια. Να ρωτήσω κάτι. Στα κοινωτικά προγράμματα. Επειδή έχουμε και κάποιους ανθρώπους που έχουν μπει στο πάνελ και δεν τους έχουμε καλωσορίσει. Τα κοινωτικά προγράμματα θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μια άλλη τελεία. Σας παρακαλώ. Να ενταχθείτε στο πρόγραμμα λοιπόν. Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, σας παρακαλώ λίγο να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να τα βάλουμε λίγο κάτω. Κυρία Έλενα Χάρη, επικοινωνιολόγος, ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε για τα αποτελέσματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί ενώ, μέχρι τώρα. Πριν πάρει το λόγο, απλώς θα ήθελα να πω για τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι έχουν τη δυνατότητα συνεχώς να βλέπουν τα αποτελέσματα. Βλέπετε τώρα στις οθόνες. Δεξιά, αναλυτικά από περιφέρειες, δήμους κτλ. Και όταν έρθει η ώρα θα πούμε και τα ντέρμπι. Πού γίνεται το ντέρμπι αυτή τη στιγμή, σε ποια σημεία έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Όχι, χρειάζεται και λίγο ένταση για να ξυπνήσουμε. Εντάξει, να ξυπνήσουμε. Αυτό, εντάξει, δεν κοιμάται κανείς. Μια χαρά είμαστε ακόμα. Ξύπνη είμαστε, παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Φίλης, έτσι, γιατί τον κύριο Φίλη προσπαθώ να του δώσω το λόγο εδώ και αρκετή ώρα και δεν μπορώ. Ως επικοινωνιολόγος, να πω την άποψή μου πώς βλέπω μια πρώτη εικόνα. Έτσι, από το πώς διαμορφώνονται τα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ότι επέλεξε πολιτικά πρόσωπα τα οποία πραγματικά ίδρωσαν τους αντιπάλους τους. Εγώ... Εντάξει, τι είδωσα, είναι κόμμα εξουσίας θεωρείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για ένα 20,9% 20,9%. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Μέχρι το 2012 το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα μονοψήφιο και μάλιστα γύρω στο 4-5-6%. Πάει αυτό. Λοιπόν, οπότε, όταν εμένα με ενδιαφέρει το φίνις που γίνεται στην πρώτη Κυριακή. Γιατί στην πρώτη Κυριακή δεν υπάρχουν συμμαχίες, επομένως η τροχιά που έχεις βάλει ένα πολιτικό πρόσωπο να τρέξει και το φίνις που κάνει, νομίζω ότι αυτό μετράει. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι πάμε Καμίνης, Σακελαρίδης και Δούρου με το Σγουρό,
ο οποίος σγουρός θεωρείται και ένα φαβορί. Λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν αυτό. Και τόσα χρόνια. Ήταν αναμενόμενο λίγο πολύ. Όχι, δεν ήταν αναμενόμενο ακριβώς. Δηλαδή, εσείς πιστεύατε ότι η κυρία Δούρου δεν θα παίρνει στο δεύτερο γύρο. Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες έπαιζε συνεχώς και Δούρου. Ναι, έπαιζε στην αρχή. Στην αρχή, έτσι. Και Δούρου. Βλέπετε και δημοσκοπήσεις. Και Δούρου και Κουμουτσάκος σγουρός πάντα πρώτος. Λοιπόν, επομένως, η επιλογή των πολιτικών προσώπων από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα ήταν πάρα πολύ σωστή, όπως αποδεικνύεται. Mm-hmm. Αντιθέτως, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας δεν έγινε μια σωστή επιλογή προσώπων. Ούτε ο κ. Φιλιωτόπουλος, παρότι είναι στη γνωστή πεντάδα της Β' Αθηνών εδώ και 15 χρόνια, έτρεξε, γιατί πάρα πολύ απλά έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν, δεν θα το κρίνω εγώ. Έχει συνδυαστεί με έναν τρόπο ζωής, με ένα lifestyle που δεν συνάδει και ιδιαίτερα με μια περίοδο πολιτικής κρίσης που έχουμε. Δεν ξέρω λοιπόν με ποια κριτήρια επιλογής, πώς ακριβώς το σκέφτηκαν δηλαδή να τρέξει το Δήμο Αθηναίων, ένα είναι αυτό. Και από την άλλη πλευρά και ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος εντάξει ήταν αντάρτης, όμως εάν είχε δυναμική ο κύριος Πιλιωτόπουλος, τουλάχιστον αυτό το λέω από τη δική μου επαγγελματική εμπειρία, το φαβορί είναι φαβορί. Επίσης, ο κύριος Κουμουτσάκος φαίνεται να μην είναι μια καλή επιλογή, γιατί δεν τη χάνει αναγνωρισιμότητας. Άρα λοιπόν, όσον αφορά. Εντάξει, περιφέρεια στην Ευρώπη ο κύριος Κουμουτσάκος, όμως, σας θυμίζω. Αφήστε να σας πω κάτι τώρα. Τώρα ψηφίζουν στην περιφέρεια Αττικής 2.400.000 πολίτες Έλληνες. Τώρα οι Ευρωπαίοι μας, οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν, οι Έλληνες ψηφίζουν. Άρα, τώρα συγγνώμη, ο κύριος Κουμουτσάκος τώρα τι να τον κάνουν, να τον ξέρουν οι Βρυξέλλες. Α, δεν το ξέρει ο Δήμος Αθηναίων, η περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εντάξει. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω και να συζητάμε τι θέλετε. Λοιπόν, στην περιφέρεια Αττικής είναι 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Είναι ένα τρελό νούμερο. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι ένας μικρός πρωθυπουργός. Καλά, δεν έχει ανάλογες αρμοδιότητες. Αφήστε τις αρμοδιότητες. Πώς. Αυτή τη στιγμή σε εκλέγουν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι ένα τρελό νούμερο. Έτσι, γιατί άμα πάμε τώρα στους δημάρχους που τους εκλέγουν 100.000 άτομα και 50.000 άτομα, νομίζω ότι εντάξει, δεν υπάρχει αναλογία. Λοιπόν, επομένως, όσον αφορά Περιφέρεια Αττικής και Δήμος Αθηναίων, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Δούρου θα κάνει το φίνις την επόμενη Κυριακή. Αντιθέτως, ο κύριος Σακελαρίδης το θεωρώ πολύ δύσκολο, γιατί έχει να αντλήσει από ένα 50% που αυτή τη στιγμή είναι αδιάθετο και είναι δεξιόστροφο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τις πιθανές συμμαχίες. Έτσι πάμε τώρα παζλ, να δούμε ποιος θα συμμαχεί με ποιον. Στην περιφέρεια Αττικής μου φαίνεται πιο εύκολο οι λοιπές δυνάμεις να έχει μια συμμαχία. Γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος πιστεύω ότι θα στηρίξει τον κύριο Σγουρό, εγώ πιστεύω ότι θα επιλέξει. Από εκεί λέω τη δική μου εκτίμηση. Ναι. Δεν προδικάζω τίποτα, γιατί διαφορετικά θα ήμουν και μελλοντολόγος. Ναι. Λοιπόν, αντιθέτως για τον κύριο Σακελαρίδη, το θεωρώ δύσκολο το 10%. Που έχει Χρυσή Αυγή ή το 19% και 7% που έχει ο Κακλαμάνης να στηρίξουν το Σακελαρίδη. Μάλιστα. Γυρνάω σελίδα και τελειώνω. Ναι, και όσον αφορά τις 13 περιφέρειες. Όπως αντιμνημονιακή Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να στηρίξει. Να σας πω κάτι τώρα. Μην μιλήσουμε για μνημόνιο. Ειλικρινά, δηλαδή, εγώ δεν ξεχνάω αυτή τη λέξη το μνημόνιο τώρα στις εκλογές. Και τελειώνω. Σε αυτή την Κυριακή, πιστεύω ότι ο Σαμαράς είδε. Τις 13 περιφέρειες, πώς πήγανε. Οι υποψήφοι, λοιπόν, οι νυν περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ δυνατά χαρτιά. Γιατί βλέπουμε ότι πάλι ξαναδοκιμάστηκαν και αντέχουνε παρότι την πολιτική κρίση υπάρχει. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, ο Σαμαράς πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πάει καλά στην περιφέρεια και εσωτερικά πάει καλά. Να πάμε λίγο στον κύριο Αξιώτη. Μου επιτρέπετε. Ναι. Αν με επιτρέπετε, σύντομα, πολύ σύντομα σχόλια. Ναι, κάντε ένα σύντομα σχόλια. Ανέφερε και στην εξ αρχή ότι δεν προσφέρεται ο πρώτο γύρο των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, για να βγάλουμε, αν θέλετε, κομματικά συμπεράσματα. Έτσι. Το αναφέρω ξεκάθαρα, το είπα εξ αρχή, θεωρώ ότι είναι λάθο οι κομματικέ καταγραφέ. Άποψή μου ξεκάθαρη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, άκουσα για τον Πρωθυπουργό και τι δηλώσει του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργό ανέφερε ότι σέβεται τι επιλογέ των ανθρώπων που ψήφισαν. Από εκεί και πέρα, επειδή όμως έχουμε την άλλη εβδομάδα τις ευρωεκλογές, ο ίδιος έθεσε το δικό του μήνυμα. Σεβαστό, δεν νομίζω κανένας να διαφωνεί. Μπορεί να διαφωνεί πολιτικά, αλλά όχι τουλάχιστον ως προς την κίνησή του. Και το τρίτο, όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ανέφερε ότι είναι πρώτη φορά
το οποίο κυβερνητικό κόμμα έχει χάσει την περιφέρεια της Αττικής και της Αθήνας. Εγώ απλά θέλω να αναφέρω σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και πρώτη φορά αξιωματική αντιπολίτευση που έχει θέσει τόσο ψηλά τον πύχη σχετικά με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και το τι σημαίνει αυτό, όπου εν δυνάμει μπορεί να μην έχει καμία περιφέρεια. Εν δυνάμει. Δηλαδή, το θέμα είναι, και πού καταλήγω, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, ως προς το χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, να βγάζουμε κομματικά συμπεράσματα σε σχέση με το τι μέλη γενέστε όσον αφορά το αν θα έχουμε ή όχι εθνικές εκλογές. Τοπικές αυτοδιοικητικές. Ένα λεπτάκι. Εμείς αναφέραμε ξεκάθαρα ως Νέα Δημοκρατία ότι με εξαίρεση κάποιους συγκεκριμένους δήμους και περιφέρειες, καλέσαμε τον κόσμο ξεκάθαρα να τους στηρίξει με βάση την τοπική, με την αυτοδιοικητική τους ατζέντα. Ανέφερα επίσης ότι είναι η πρώτη φορά, το αποδεχόμαστε και εμείς οι ίδιοι, όπου η Νέα Δημοκρατία δεν έχει υποψήφιο στην Αθήνα και στις περιφερειακές. Αυτό το δεχόμαστε. Αλλά πάει, αυτό είναι. Μην προδικάζουμε από εκεί και πέρα το τι θα κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το κάναμε ούτε στον πρώτο γύρο. Θεωρώ ότι δεν θα το κάνουμε ούτε στον δεύτερο γύρο. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, ως νέος άνθρωπος, εκλογές αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί τα διλήμματα. Εμείς μιλάμε για συνέχεια της σταθερότητας. Και από εκεί και πέρα, καλούμε όλο τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, να κατέβει να ψηφίσει. Λοιπόν, κύριε φίλε, μια και στο δεύτερο γύρο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι συμμαχίες και τα μαγειρέματα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Έτσι. Και επειδή στο Δήμο της Αθήνας. Δεν είναι πρόβατα νομίζω... κόσμος. Δεν είναι πρόβατα κόσμος. Δηλαδή, δεν είναι. Έστω ότι λέει ο Βασίλης ο Αξιώτης, ο οποίος βγήκε τρίτος. Σύμφωνα. Πηγαίνετε και ψηφίστε αυτόν. Ναι. Δεν είναι πρόβατα ο κόσμος. Πρόβατα δεν είναι. Ψηφίζω. Είναι πολίτη και ψηφίζω. Θεωρώ ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όμως. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε. Αν και τουλάχιστον ω Νέα Δημοκρατία το δέχεστε, εμεί κάναμε λίγο την αρχή. Ας δείξουμε λίγο το Δήμο της Αθήνας, γιατί θα πάμε τώρα στον κύριο Φίλε, ο οποίος είναι υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον κύριο Κακλαμάνη. Ο κύριος Κακλαμάνης, όπως βλέπουμε, είναι στο 7,1. Εντάξει, είναι ένα ποσοστό το οποίο νομίζω δεν το περιμένατε. Αναμενόμενο, κοιτάξτε να δείτε. Προσωπικά εγώ. Δεν έχω πρόσβαση σε ειδική πληροφόρηση. Παλιός πολιτικός ο κ. Κακλαμάνης. Πώς θα έχει πάρει τα πάρει τι γίνεται, έτσι. Κοίτα, ναι, οπωσδήποτε. Υπήρξε πόλωση τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Όντως μπορώ να πω ότι είχαμε καλύτερες πληροφορίες πριν κάμποσες μέρες για το πώς πήγαινε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός. Κακώς κατά την άποψή μου, δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το έργο να πω από την αρχή όμως, προσέξτε. Θα στηρίξετε τον κύριο Καμίνη. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα πράγμα, γιατί αξίζει και για την προσπάθεια. Ναι. Είναι πρώτη φορά στα 180 χρόνια του Δήμου Αθηναίων που συμπληρώνονται φέτος, ότι είχαμε πραγματικά ανεξάρτητο. Όχι ντε μη ανεξάρτητο ή θα εντάξει είναι ανεξάρτητο και μετά αυτό τέτοιο. Αυτό ήταν ανεξάρτητο σε αυτές τις εκλογές πάντως. Ναι. Μιλάμε για την μόδα δηλαδή, της δεκαετίας, της 20ης αιτίας. Όχι, εδώ είχαμε, μια υποψηφιότητα η οποία χτυπήθηκε από όλες τις πλευρές επισήμως. Δεν τίθεται θέμα. Έτσι, λοιπόν, αυτό το αφήνω. Από εδώ και πέρα. Το είπα και πριν στο προηγούμενο γύρο συζήτησης ότι ξέρετε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ζήτημα με αυτούς που είπε η κυρία Χάρη δεξιόστροφους πολιτικού ψηφοφόρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ντεμί Πασόκ ανεξάρτητους και δύο πολιτικούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ντεμί Πασόκ, τι το θέλετε. Νομάδες Πασόκ. Ορφανά Πασόκ, όπως θέλει ο καθής. Ούτε ορφανά. Καθαρά Πασόκ. Λοιπόν, πασόκ. Εγώ λοιπόν σας λέω, προφανώς... Συγγνώμη λίγο, γιατί... Ας μας βγάλει μια ήθελα. Εμείς κριτικά έχουμε υποστηρίξει τον κύριο Καμίνη. Δεν έχουμε αθρηστεί με το Πασόκ. Από πού ως πού μας αθρίζετε με το Πασόκ? Έχετε μικρό ποσοστό ίσως... Δεν το ξέρετε πώς αθρίζει ο κόσμος. Επιτρέπετε να ολοκληρώσετε, γιατί θα ήθελα να πω κυρία Παπαϊωάννου μετά και να σας κάνει πολύ συγκεκριμένο. Να σας πω κάτι, άστε το. Η κεντροαριστερά είναι εδώ. Αυτό είναι το μήνυμα αυτών των εκλογών. Και αρχίζει και εμφανίζεται. Αυτό που έγινε είναι στην περιοχή που ζει το 40% του ελληνικού πληθυσμού, το νομό Αττικής με την Αθήνα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα βατερλό της κεντροδεξιάς. Αυτό έχει. Όχι, μην δείχνετε. Όχι, είναι κεντροδεξιά. Εγώ είμαι. Εντάξει. Τη κεντροδεξιά. Αυτή είναι η άποψή μου για το θέμα. Τώρα, το τι θα υποστηρίξει, εγώ πρώτον και κύριον δεν είμαι σε κανένα κόμμα εγγεγραμμένο. Έχω πολιτική άποψη σαφή. Σαφή πολιτική άποψη. Δεν είμαι σε κανένα κόμμα. Άρα δεν μπορώ εγώ να πω ποιοι ψηφοφόροι κανενό τι θα ψηφίσουν. Δεν έχω κανένα. Αν λέτε κεντροδεξιά, χρήζεται δεξαμενέ. Πώ το λέτε. Κάντε μου τη χάρη. Πριν πάω στην κυρία. Είπα ακριβώ ότι αυτή τη στιγμή στο δεύτερο γύρο έχουμε δύο Πασόκ και δύο ΣΥΡΙΖΑ
σε μια περιοχή που ζει το 40% του ελληνικού πληθυσμού. Το Βατερλό της κεντροδεξιάς, πώς το βγάζετε αυτό. Δεν έχουμε κανέναν. Γιατί δεν έχει μιλήσει η κυρία Οκανέναν, θα ήθελα να δώσω το λόγο. Ο οποίος να διεκδικήσει είτε την περιφέρεια είτε το Δήμο. Λοιπόν, επειδή. Για την Ευρώπη ήθελα να πω το βασικό. Θα πάμε να κυκλοφορήσουμε την Ευρώπη. Θα πάμε να κυκλοφορήσουμε την κυρία Παπαϊωάννου. Θα πάμε στην κυρία Παπαϊωάννου και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει με βάση τα αποτελέσματα βέβαια και δεν είναι εκτίμηση αυτή. Ότι για παράδειγμα βλέπουμε στην περιφέρεια Αττικής τον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής θα συγκεντρώνει ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στο 10%. Αυτό είναι που θα πρέπει να ανησυχεί όλους μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ θυμωμένοι πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Μέσα στο ακροδεξιό μόρφωμα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι όλοι αυτοί οι πολίτες ακροδεξιοί ή ότι συμφωνούν με όσα εγκληματικά κατηγορούνται οι εκπρόσωποι του. Ξέρετε, όμως, δεν είναι πιστεύω πρώτη φορά, ότι. Την πρώτη φορά κάποιος μπορεί να το πει έτσι. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Άρα προφανώς δεν έχει αλλάξει. Αν υπάρχει μια φορά. Δεν έχει αλλάξει. Τρίτη φορά. Πρέπει να πλησιάσουν τα κόμματα, τα υπόλοιπα, του συνταγματικού λεγόμενου τόξου, αυτούς τους ανθρώπους που είναι θυμωμένοι. Γιατί είναι θυμωμένοι, γιατί η καθημερινότητά τους απειλείται συνεχώς. Και μας ακούνε να μιλάμε με συνθήματα πρέπει, αντί με ουσία. Και πρέπει να δούμε τι χρειάζονται, ποια είναι η λύση των προβλημάτων τους και να την προσφέρουμε. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να πάνε προς τα δημοκρατικά κόμματα. Αυτό Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο ζουν μια εντελώς διαφορετική ζωή από τους υπόλοιπους που ζούμε κάπου έξω, που έχουμε ίσως την τύχη. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους, στα καθημερινά τους προβλήματα. Αλλά επειδή μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, πρέπει να κάνουν τα βήματα όλα τα υπόλοιπα κόμματα για να μπορέσουν και αυτοί να απελευθερωθούν και να δούνε και να ψηφίσουν με άλλα κριτήρια. Γιατί κάποιος που νιώθει ανασφαλής μέσα στο σπίτι του, μέσα στην πόλη του, εννοείται ότι θα κοιτάξει και θα ψηφίσει κάποιον που του εγγυάται σε εισαγωγικά ή που του τάζει την ασφάλεια. Μάλιστα. Όπως γίνεται με το ακροδεξιό. Κυρία Παπαϊωάννου, ότι είναι ψήφος αντίδρασης ή ψήφος ουσίας. Είναι ψήφος θυμού. Εφόσον αισθάνεται αμφισβητεί τα υπόλοιπα κόμματα ότι δεν τον προστατεύουν, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι το πρόβλημά του, προσεγγίζει άλλους ανθρώπους που έχουν μία ταμπέλα και μία σημαία και λένε ότι εγώ είμαι εδώ για να σε προστατεύσω. Mm. Άλλο αν δεν θα το κάνουν. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι και βραδιά εκλογών και νομίζω ότι οι κάρτες με τα αποτελέσματα έχουν έτσι μια ουσία και ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, θα ήθελα να παρακαλέσω να βρούμε κάποιες περιοχές ή περιφέρειες ή μεγάλους δήμους, αλλά μεγάλους δήμους, που παίζει ντέρμπι που λέμε. Και να μπορέσουμε να τα δούμε, για παράδειγμα, εντάξει, το Περιστέρι, από ό,τι είδα λίγο πριν, ο κ. Παχατουρίδης βγαίνει από τον πρώτο γύρο. Έχει πάρα από 60% ο κ. Παχατουρίδης. Νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Ναι. Τα πρόσωπα που είναι αναγνωρίσιμα με ένα θετικό έργο στην κάθε τοπική κοινωνία, ξεπερνάνε κόμματα, ξεπερνάνε οτιδήποτε άλλο και πραγματικά εκεί πέρα λειτουργεί το δημοτικό στοιχείο, το τοπικό στοιχείο. Mm. Και θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό πολύ, πολύ αποτελεσματικότερα αν το πολιτικό σύστημα είχε κάνει το επόμενο βήμα και είχε πάει σε ένα άλλο σύστημα εκλογής των δημοτικών αρχόντων, μέσα από το οποίο οι δημοτικοί σύμβουλοι να εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο και οι δήμαρχοι από ξεχωριστό, ούτως ώστε να υπάρχει ευκολότερη συμμετοχή. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο, πάμε με απλή αναλογική σε αυτές τις κοινωνικές εκλογές, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Να δούμε λίγο. Ένα λεπτό για να μην είναι ακρίβειες. Ναι. Μπορεί ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε. Αυτή ήταν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε όμως. Κάλατε πίσω. Εμείς κάναμε πίσω. Εμείς το προτείναμε. Μα γιατί δεν βάζετε την απλή αναλογική σε αυτό το στη Βουλή προς ψήφιση, μπορεί να έβαλε με ένα σύστημα από άλλα κόμματα. Το μοναδικό κόμμα, ο μοναδικός πολιτικός φορέας, ο οποίος βγήκε και είπε να ξεχωρίσουμε. Δεν το προχωρήσατε. Δεν το προχωρήσουμε με αυτό. Λοιπόν, το προχωρήσατε. Για να κάνουμε λίγο τα τέρπι. Να δούμε λίγο τα τέρπι. Το φτάσατε σε ψηφοφορία στη Βουλή. Δεν το φτάσατε. Λοιπόν, Βασίλη, στην. Πάμε λίγο να δούμε τα τέρπι. Όπως καταγράφονται από τις κάρτες που βλέπουμε, μπορείς να μας πεις αυτά που βλέπουμε είναι για Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα, βλέπω, έτσι. Με ενσωμάτωση 25,4%. Εντάξει, το ντέρμπι. Και έτσι, ναι. 18,8% ο κύριος Άπογλου, ακριβώς. Ναι. Και ο κύριος Βασιλόπουλος Αριστίδης με 18,5%. Ναι. Στο Δήμο Σκύρου Ευβίας με 62,5% ενσωμάτωση ο κύριος Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης με 32,1% και ο κύριος Μαυρίκος Νικόλαος με 31,7%. Α, ζωγράφου βλέπουμε από κάτω. Ναι. Στο Δήμο Ζωγράφου με ενσωμάτωση 9,8% ο κύριος Αγγελόπουλος Παναγιώτης με 20,1%
Και δεύτερος προς το παρόν ο κύριος Καφατσάκη, κύριε Καφατσάκη Βλάχου, με 19,7%, έτσι. Ωραία, μάλιστα, έχουμε και άλλες. Έχουμε στα Χανιά. Στο Δήμο Χανίων με 31,3%. Βάμβουκας Αναστάσιος με 29,2% και Σκουλάκης Εμμανουήλ με 28,7%. Mm-hmm. Στο Δήμο Θάσου με 29% ενσωμάτωση, με Ρέσης Ελευθέριος με 33,5% και Χατζη Εμμανουήλ με 32,9%. Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, Δεμουτζίδη Δημήτριος με 23,2% και Παπαδόπουλος Διαμαντής με 22,5%. Σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Χαλκιδική, άμα πάτε. Γιατί ο κύριος Μίχος είναι με 49% και ο κύριος Πάκτας. Δηλαδή, αν δει κανείς τις κάρτες αυτές. Με 49% είναι ο κύριος Μίχος είναι πρώτος, που εκφράζει κυρίως αυτό το κίνημα εναντίον των εξορίξεων χρυσού. Θα βρούμε, και ο κύριος Πάκτας είναι 48%. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε, που δεν υπάρχει είναι χρώμα... Είναι εκεί πέρα, μόλις πριν, άμα θα το δείξουμε. Αυτό που βλέπουμε, επειδή δεν έχει χρώμα, είναι ότι είναι ανεξάρτητη. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές, η ιστορία των ανεξάρτητων, είχα ένα φίλο που συζητάγαμε για τις εκλογές και μου έλεγε, τι θα ψηφίσεις. Μου λέει, θέλω να βρω έναν που να πει ότι είμαι εξαρτημένος. Να ψηφίσω αυτόν. Έχω βαρεθεί μέσα ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος ένας, ανεξάρτητος ο άλλος, αλλά αν έμπαινε στη διαδικασία να δεις ποιος ήταν ο ανεξάρτητος, είχε ή υποστήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ, ή υποστήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, ή υποστήριξη από το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΙΑ κτλ. Και δηλαδή τι γίνεται, ντρέπεται κάποιος να πει πια με ποιο κόμμα το στηρίζει. Από παρθενογένεση δεν υπάρχει κανείς, είναι σαφές αυτό αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουμε μια πολιτική άποψη. Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή η κεντρική πολιτική στεγενή είναι συνυφασμένη με την κρίση και όλο αυτό που περνάει η χώρα, η οποία είναι σαν να έχει χάσει πόλεμο, όχι σαν να είσαι πόλεμο, σαν να έχει χάσει πόλεμο αυτή τη στιγμή, εκτός πλέον από τα εδαφικά, όλα τα άλλα τα έχουμε. Την ανεργία και τη μείωση του ΑΕΠ. Λοιπόν, να, πλέον έχει απαξιωθεί. Έχουμε. Τι είναι, περιφέρειες, σε μεγάλο ποσοστό, έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Τζιτζι Κώστα. Με 32,5. Ενσωμάτωση φύσης 46,5. Πώς αναλύεται μέσα στις εκλογικές περιφέρειες. Α, δεν είναι εκλογικές περιφέρειες. Εκλογική περιφέρεια Μαθίας 35,9. Θεσσαλονίκη. Με λίγα λόγια, όπως βλέπουμε, ο κύριος Ιωαννίδης προηγείται μόνο στο Κιλκής. Ακριβώς. Και έχουμε και... Μόνος αυτή. Μόνος αυτή. Έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε μία ακόμα. Μπορούμε να δούμε ανάλυση περιφέρειας, ενδιαφέρον θα έχει. Στο ίδιο στυλ, αν υπάρχει κάρτα, ναι, βεβαίως. Παρουσιάζει νομίζω εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην Αττική, λοιπόν. Στην Αττική. Και εδώ έχει ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, να δούμε, κυρία Δούρου, πού προηγείται. Στο βόρειο τομέα Αθηνών 23,3. Στο δυτικό τομέα Αθηνών η κυρία Δούρου πάλι με 26. Στο κεντρικό τομέα Αθηνών η κυρία Δούρου πάλι με 24,4. Στο νότιο τομέα Αθηνών πάλι η κυρία Δούρου με 24. Ναι. Στο Πειραιός πάλι η κυρία Δούρου με 24,5. Στο Νήσον ο κύριος Γουρός με 29,6. Αντολικής Αττικής ο κύριος Γουρός με 23,8. Και Δυτικής Αττικής ο κύριος Γουρός πάλι με 24,4. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, η περιφέρεια Δυτικής Αττικής έχει ένα μεγαλύτερο αριθμό ψηφοφόρων, έτσι. Πώς? Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη. Η πιο πυκνοκατοικημένη, ναι. Και γι' αυτό βλέπουμε... Αντίστοιχο προηγείται εκεί ο κύριος Γουρός. Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι η κυρία Δούρου βλέπουμε στις περισσότερες να έχει τον πρώτο λόγο, να προηγείται, το ποσοστό κυμαίνεται, η διαφορά τους είναι γύρω στο... Δεν νομίζω να ξεπερνά τις δύο μονάδες μέχρι στιγμής και μπορούμε να δούμε νομίζω και την κάρτα από την περιφέρεια Αττικής, την αναλυτικά, για να δούμε πώς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα, σε τι ποσοστό βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι. Είναι η κυρία Δούρου. Έχουμε προς το παρόν 2.833 εκλογικά τμήματα από το σύνολο που είναι 6.390. Είναι μεγάλο το δείγμα, έτσι. Ναι. Ωραία. Σχετικά όσο μεγάλο... Περνάει η βραδιά. 43,42 ενσωμάτωση. Πόσο είναι? 43,42. Σχεδόν στο 50% φτάνουμε δηλαδή. Ναι. Άρα και έχουν είναι... κυρία Δούρου να είναι στο 23,6, τον κύριο Σγουρό στο 22,2, δηλαδή η διαφορά είναι 1,4. Ο κύριος Κουμπουτσάκος στο 14,5, ο Ηλίας Παναγιώταρος στο 11,3.
Ο κύριος Παφίλης Αθανάσιος στο 10,4, ο κύριος Παύλος Χαϊκάλης στο 7,1 και ο κύριος Θάνος Τζίμερος στο 3. Στο 3%. Έχουμε ο κύριος Γάκης Αντώνιος στο 2,2, η κυρία Κουτσούμπα Δέσποινα στο 2,1, ο κύριος Πέτρος Μαντούβαλος στο 2% και η κυρία Μαρία Γιαννακάκη στο 1,7. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτό που λέμε για τους ανεξάρτητους ή για τα ορφανά του Πασόκ ή για οτιδήποτε. Εκεί που υπάρχουν σαφείς διαφορές με ανθρώπους και δημάρχους να ξεχωρίζουν, είναι και το ειδικό βάρος αυτών των ανθρώπων. Πέρα από τις κομματικές γραμμές, τις έχουν υπερβεί. Έχουν πλησιάσει τους πολίτες, έχουν κάνει έργο, έχουν δώσει πράγματα στην κοινωνία και αυτή τους ανταμείβει. Δηλαδή, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι και το ειδικό βάρος του κάθε ανθρώπου. Και τα διαπρεκόμενα μεταξύ τους, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίζουμε την αξία όταν ο λαός σε ψηφίζει κατά 60%, όπως έγινε στην περίπτωση του Περιστερίου. Δεν μπορεί να είναι διαπλεκόμενο. Όχι, δεν μιλάω τώρα. Χωρίς έργο δεν είναι τώρα. Έχουν πολίτε τόσο ανόητοι. Έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Κυριακαράκο, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Κοινωνίας Αξιών. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, πιο σωστά. Σωστό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας και για τον τρόπο που έτσι, το οποίο περιμένατε να κάνετε την πρώτη σας τοποθέτηση. Μπορούμε να σας ακούσουμε. Βεβαίως. Καταρχάς, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Ναι, για κάποιους αρνητικά, για άλλους θετικά. Ναι, είναι πάντως ο καινούριος παίχτης και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι αυτό. Προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ καρπόθηκε την αντιπροχθεσινή παρουσία του κυρίου Τσίπρα ως υποψηφίου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την οποία ο κύριος Τσίπρας εφιέστατα ανέδειξε τον εαυτό του σε εθνικό ηγέτη. Δηλαδή, το κοινωνικό πρόβλημα της εξαθλίωσης το ανέδειξε σε εθνικό και στην πορεία σε ευρωπαϊκό, αν βλέπαμε τη δομή του λόγου του. Δηλαδή, πάει ο Αλέξης Τσίπρας, ακτιβιστής των αμπελοκήπων, ή με την κεκτημένη ταχύτητα του ακτιβιστού των αμπελοκήπων που ξέραμε μέχρι πρότινος, ο Αλέξης Τσίπρας καθαρά ανδρεοπαπανδρεΐζει. Έτσι, εφιέστατα το κάνει με ένα πιο μοντέρνο τρόπο. Ακούσαμε προηγουμένως τη δήλωσή του. Δεν είπε η Ελλάδα νίκη στους Έλληνες, είπε η Ελλάδα νίκη στο λαό της. Δηλαδή, μας πάει σε αυτές τις εποχές, στην εποχή που ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είπε ναι, μεν στην Ευρώπη, αλλά με τα μοπ για τις χώρες της Μεσογείου. Τώρα βεβαίως, αν μπορεί να μας διεκδικήσει και κάποια ΜΟΠ όταν γίνει πρωθυπουργός, βεβαίως θα είναι η δόξα όλη δική του. Είναι πραγματικά πάντως ανησυχητικό το ότι οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς πλησιάζουν με καυτή την ανάσα. Εγώ θα μιλήσω, μια και ξεκίνησε μια χωροταξική συζήτηση προηγουμένως από τους ομοτράπεζούς μου για περιοχές. Όταν βλέπετε ότι στην επαρκώς αστική, τέλος πάντων, Κηφισιά, η Χρυσή Αυγή, γιατί είπατε προηγουμένως για το κέντρο της Αθήνας και τα ειδικά προβλήματα του κέντρου της Αθήνας, εντονότερα ασφαλώς, διερωτώμαι, χθες το Σάββατο που περιδιάβαινα το κέντρο της Κηφισιάς και έβλεπα γονείς με το μεσοαστικό προφίλ, τέλος πάντων, να παίρνουν τα μπαλόνια που διένυμε από το περίπτερό της η Χρυσή Αυγή με τη γαλανόλευκη στο κέντρο και να τα εφαρμόζουν στο καρότσι των παιδιών. Κάντε μου τη χάρη, τι προβλήματα έχουν αυτοί. Τις δηλώσεις του κυρίου Κουβέλη, του Πρόεδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς. Την επόμενη Κυριακή η υποστήριξη των πολιτών στα σχήματα αυτά πρέπει να ολοκληρωθεί. Τι ακριβώς την αντίληψη συνεχίζει να μάχεται η Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία. Η συμπαράταξη που διεκδικεί στην κάλπη των ευρωεκλογών την άλλη Κυριακή την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη για να ισχυροποιηθεί στην Ελλάδα η πολιτική εξόδου από την κρίση με σταθερή ευρωπαϊκή πορεία. Είμαι υποχρεωμένος να σημειώσω. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής δημιουργούν την υποχρέωση αντιμετώπισης του επικίνδυνου αυτού φαινομένου από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και το κύριο. Ακούσαμε λοιπόν. Μας φώτισε ο Φώτης, κάποιος είπε. Ναι, το είπα εγώ. Εσείς το είπατε. Ναι, δεν αντιλαμβάνονται. Συγγνώμη, εγώ το κάνω στους πρωτοετής φοιτητές μου. Ναι. Τα άκρα ανεβαίνουν όταν υπάρχει οικονομική κρίση.
και κοινωνική. Δεν είναι, ούτε καν ιδεολογικό δεν είναι το θέμα. Όταν η χώρα, επαναλαμβάνω, είναι σαν να έχει χάσει πόλεμο, αυτό συμβαίνει. Ζούμε μία μικρή Βαϊμάρη αυτή τη στιγμή. Μία μικρή δημοκρατία της Βαϊμάρης. Ελπίζουμε να μην γίνει η κανονική δημοκρατία της Βαϊμάρης. Και αν μου επιτραπεί να ολοκληρώσω την τοποθέτηση, δεν είναι ολοκλήρωση. Πολύ σύντομη πρόσθεση να πω εγώ. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Πολύ σύντομη, αλλά. Ένα σχόλιο. Και όταν σε αυτό άνθρωποι, και πίνει συνάδελφοί σα, και όχι μόνο, χρησιμοποιούν ορολογία περί προδοτών, περί δοσύλλογων κτλ. Καλά, αυτά τα λένε πρώτα. Εντάξει, εσεί τα λέτε πρώτα. Όχι εσείς προσωπικά. Σας λέω για το χώρο, θεωρώ ότι και άνθρωποι που καθημερινά μιλάνε και έρχονται σε επαφή με τόσο κόσμο, όταν αρχίζουν και λένε για προδότες, δοσύλλογους κτλ. Στη Βουλή ακούγονται αυτά. Μα αυτό θέλω να πω. Αυτό λέω. Όχι από την πλευρά μας όμως. Ήμουν πολύ σύντομο. Πάντως δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Είναι, δηλαδή αυτό πρέπει να λύξει. Υπάρχει ένα 5% όμως που είναι ακροδεξί, αυτό πρέπει να το δεχτούμε. Και δεξί. Κύριε Κυριακάρακο. Υπάρχει αυτό. 30. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχει αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω και για λογαριασμό μου προσπαθώ να το εξηγήσω ότι υπάρχει ένα περίεργο θυμικό το οποίο δεν έχει να κάνει και με χωροταξίες. Δηλαδή, εντάξει, κατανοώ ο εξαθλειωμένος τέος μικροαστός νυν απόκληρος του κέντρου της Αθήνας γιατί μπορεί να επιλέγει τη Χρυσή Αυγή. Τα χάσε όλα, σου λέει τι έχω να χάσω, θα επιλέξω αυτούς που θα σπάσουν κεφάλια. Πολύ είναι αυτή, ο μεσαίος αστός της Κηφισιάς. Τι ακριβώς το γοητευτικό, δοκιμαζόμενος μεσαίος αστός. Ναι, το σέβομαι ότι έχει χάσει. Το σέβομαι ότι έχει χάσει, γι' αυτό τον λέω μεσαίο αστό. Έτσι, της Κηφισιάς, τι το γοητευτικό βρίσκει για να καθιστά τον κύριο Καπάτο τέταρτη δύναμη. Στην ίδια περιοχή στην Κηφισιά, το λέω γιατί είμαι γείτονά σας εδώ στην κάτω Κηφισιά, την ίδια ημέρα γινόταν ένα πανδαιμόνιο λίγο πιο κάτω στο περίπτερο της κυρίας Δούρου. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ, η ιστορία επαναλαμβάνεται, δημιουργείται μια καινούργια ΕΔΑ πλέον, όπως τότε στη δεκαετία του 60, η οποία από μείζωνα αντιπολίτευση τίνει να γίνει κυβέρνηση. Και εδώ δεν έχουμε στις μέρες μας έναν Γεώργιο Παπανδρέου με τα συνταγματικά του τεχνάσματα να την συρρυκνώσει, να την καταργήσει. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε μία άκρα δεξιά να πλησιάζει με πολύ καυτή ανάσα, παρά τη φθορά που έχει υποστεί τη δικαστική. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ, είναι ένα περίεργο θυμικό. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, το κοινωνιολογικό στίγμα αυτών των εκλογών. Να σας πω κάτι. Σήμερα ήμουν στο εκλογικό κέντρο. Είδα. Επιτρέψτε μου να βοηθήσω. Αυτό με το θυμό. Είδα ανθρώπους που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Δεν σας το έπανε. Κανένα ψηφοδέλτιο. Σας το έπανε. Όχι, αυτό πήγα να σας πω. Δεν πέραν κανένα ψηφοδέλτιο. Πηγαίνανε, παίρνανε. Αυτό που λέμε το δαγκωτό. Σηκωνόταν ο δικαστικός αντιπρόσωπος, έλεγε να σας το δώσω. Δεν τα θέλω. Αυτό φακελάκι κάλπι. Τέρμα. Άρα αντεκδίκηση. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι βγάζουμε ένα διάγγελμα και επί τούτου ανέβηκε η ακροδεξιά και τελείωσε. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, ο κύριος Σιωτάκης πήρε κοντά 50% στην Κηφισιά, έτσι. Λοιπόν, απλά για να μην δημιουργούνται και εντυπώσεις. Εντάξει, ο κύριος Σιωτάκης βγαίνει πολλά χρόνια δημάρχης στην Κηφισιά. Και το χειρότερο, για να κλείσω την τοποθέτησή μου, το χειρότερο είναι ότι σε αυτές τις εκλογές πρωταγωνιστεί η αλαζονία και η αυταρέσκεια. Και ο εμπεγμός προς τον πολίτη. Δηλαδή, ακούσαμε έναν κύριο Καμίνη να καταγγέλει τις κομματικές πρακτικές όταν παραμονές των εκλογών, αυτό δεν είμαι τη σκέψη σας, παραμονές των εκλογών ζήτησε την ακρόαση και του κυρίου Σημίτη και συνέφαγε και με τους 58. Άρα, πόσο ακομάτιστος είναι ο κύριος Καμίνης που μπορεί να κατηγορήσει τον κύριο Σακελαρίδη. Για να μιλάμε, εμείς είμαστε κεντρός. Εμείς είμαστε αμυγός κεντρός πολιτικός φορέας, υπαγόμεθα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κόμματα, βλέπουμε λίγο από μια ίση απόσταση. Ένα αυτό. Μετά. Και ολοκληρώστε, παρακαλώ. Είδαμε η δεξιά. Η δεξιά στην Αθήνα από πολυκατοικία ετράπησε συγκρότημα μεζονετών. Η μία μεζονέτα είναι εδώ ο Σπιλιωτόπουλος, η άλλη είναι παραπέρα. Έτσι, είχαμε δηλαδή μια οριστική διάλυση της δεξιάς. Αλλά έχουμε μια καινούργια δεξιά αυτή τη στιγμή που καπηλεύεται τις εκλογές τις δημοτικές, ο συνασπισμός της δεξιοδεξιάς κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου που μας πουλάει τη σταθερότητα, δηλαδή ή εμείς ή τα τάγκς. Δηλαδή ουσιαστικά έχει ξαναγυρίσει η δεκαετία του 60, απλά τώρα έχουμε ίντερνετ. Αυτό πρέπει να δούμε σε αυτές τις εκλογές. Παρακαλώ. Κύριε Χρυσόγελε. Ότι η ανάλυση μας είναι λίγο επιφανειακή, γιατί αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Έχει πληγεί και η μεσαία τάξη και μάλιστα, δηλαδή
με εντυπωσιάζει ότι πρώτων εκλογών δεν συστάει κανείς ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Αυτοί είναι κυρίως άνθρωποι μικρομεσαίοι και μεσαίοι, οι οποίοι. 3 εκατομμύρια δεν ανασφάλιστοι. Κάντε λάθος. Λοιπόν, μέχρι πριν λίγο. Για να λέτε σωστά στοιχεία. Άνεργοι, ναι. Όχι ανασφάλιστοι. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι. Σκεφτείτε να πάτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι σωστό αυτό. Εντάξει, πάντως δεν ξέρω αν είναι 3 εκατομμύρια, είναι πάντως αρκετοί. Όχι, δεν είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Δεν είναι αρκετοί ανασφάλιστοι. Μάλλον δεν βγαίνετε στον δρόμο να κάνετε λάθος. Δεν είναι αρκετοί. Για το όνομα του Θεού. Να αναγνωρίσουν τα προβλήματα, να τα βάλουν σε σωστή διάσταση. Αφήστε να τελειώσω. Έχω μιλήσει με όλα τα επιμελητήρια. Έχω συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις ανθρώπων που προέρχονται από το χώρο του παλιού ΤΕΒΙ του ΟΑΕ δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν να πάνε ούτε στο νοσοκομείο ούτε να πάρουν τα φάρμακα, ακόμα και αν είναι καρκινοπαθείς. Αν τώρα 1 εκατομμύριο ή 2 ή 3 κτλ. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και όταν έχουμε και 1,5 εκατομμύριο άνεργους, έχουμε 3 εκατομμύρια που είναι στα όρια της φτώχειας, υπάρχει πάρα πολύ οργή. Αυτό είναι κατανοητό. Όλοι είμαστε οργισμένοι. Για μένα όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα κόμματα, τα ελληνικά, όλα παλιά και νέα, είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί άκουσα πριν τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Είμαι ευρωβουλευτής των Πράσινων ακόμα και σας λέω το εξής. 13 Μαρτίου του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης 4 μηνών για την Τρόικα να έχει 2 πολύ καλές αποφάσεις, οι οποίες δίνουν το εργαλείο για να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές. Κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο. Και να σας πω τι λέει το εργαλείο αυτό. Ότι πρέπει να υπερβούμε την Τρόικα, οι δημοσιονομικές πολιτικές, το έλεγε πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να πλήττουν την υγεία, την παιδεία, τον κοινωνικό διάλογο. Πρέπει μέσα σε 3 μήνες να ενσωματωθεί ο χάρτης μελλοντών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αλλάξουν πολιτικές σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει να υπερβούμε την Τρόικα και να υπάρχουν θεσμοί που θα είναι ελεγχόμενοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφήστε. Μισό λεπτό να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω. Λοιπόν, λέει λοιπόν μια σειρά από πράγματα για το πώς μπορούν να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές. Εάν λοιπόν εμείς αν είχαμε ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, θα δημιουργούσαμε ευρωπαϊκές συμμαχίες. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν αυτές τις 2 εκθέσεις. Δεν ψήφισαν τις 2 εκθέσεις που θα μπορούσαμε να τις είχαμε σημαίες για να πούμε στους Ευρωπαίους ηγέτες που παίρνουν τις αποφάσεις χωρίς να ρωτάνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι τώρα στα δημοσιονομικά, ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία δείχνει έναν άλλο δρόμο. Αυτά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τις ψήφισε, γιατί προφανώς δεν είναι ο μονόδρομος που λέει. Επισημαίνει μια σειρά από προβλήματα που υπήρχε στη διαδικασία. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ ξέρει γιατί ψήφισε, γιατί δεν ψήφισε. Γιατί η πρότασή του ήταν να αποκατασταθεί εδώ και τώρα στο ύψος των μισθών και των συντάξεων, όπως ήταν πριν την κρίση. Λοιπόν, κοιτάξτε, προσέξτε. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν ξέρει ποια εργαλεία έχουμε για να αλλάξουμε τις πολιτικές, δεν ξέρει ότι έχουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να στοχεύσουμε στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή, να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, να δημιουργήσουμε θεσμούς να είναι σωστή υγεία, να βάλουμε τους ανθρώπους που είναι ασφάλιστοι ξανά να έχουν όλοι πρόσβαση στην υγεία. Λοιπόν, καταστρέφεται η κοινωνία. Βλέπουμε ένα σύστημα που να μην μπορεί να λειτουργήσει στοιχειοδός σε οποιαδήποτε και άλλες χώρες πέρασαν την κρίση. Δεν πέρασε η Φιλανδία, η Γερμανία. Είπατε ποιοι ψήφισαν. Λοιπόν, δεν ψήφισαν. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι ψήφισαν. Εμείς οι πράσινοι προκαλέσαμε την αξιολόγηση τη Τρόικα. Ψήφισαν, πείτε μας. Εντάξει, τώρα τι σημασία έχει. Δεν... Πώς δεν έχει, είπατε ποιοι δεν ψήφισαν, να μην ακουστεί. Δεν περνάει τις πολιτικές. Να μην ακουστεί για ποιοι ψήφισαν. Μην μείνουμε εκεί, παρακαλώ, επειδή σήμερα δεν είναι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αρχή όταν ψηφίστηκαν οι προτάσεις αυτές για τις πολιτικές, δεν είχε λόγο γιατί ήταν. Να σα εξηγήσω. Αλλά δεν είναι δυνατόν συνέχεια. Δεν θέλω να διακόψω. Έχω ακούσει, είμαι 2 ώρες εδώ. Ακούω το μισή χρόνο να μιλάει. Όχι, δεύτερη φορά μιλάει. Κάνετε λάθος. Τουλάχιστον επιτρέψτε να κάνω μια τοποθέτηση. Γιατί πολλά να κάνετε μια τοποθέτηση. Θα κάνετε. Τελειώστε όμως, παρακαλώ. Προσέξτε. Η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαμορφώνεται από μια σταθερή πλειοψηφία πολιτικών ομάδων, διαμορφώνεται πολλές φορές μετά πρωτοβουλίες ευρωβουλευτών και πολιτικών ομάδων. Η δικιά μας ομάδα, η Πράσινη, από την αρχή της κρίσης, εξέφρασαν μια διαφορετική στρατηγική που έγινε θέση του Κοινοβουλίου. Στις 25 Μαρτίου του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για ευρωομόλογα, ψήφισε για μεταρρύθμιση ευρωζώνης και ψήφισε για αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις όμως επέλεξαν άλλη διαδικασία. Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα, γιατί τα λέω αυτά. Γιατί στις ευρωεκλογές οι πολίτες οργισμένοι
μπορεί να στείλουν νεοναζί και ακροδεξίους οι οποίοι θέλουν να διαλυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα, θέλοντας να τιμωρήσουν τη Μέρκελ, θα στείλουν συμμάχους της Μέρκελ στο Κοινοβούλιο για να διαλύσουν το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι ο μόνος αντίλογος και αντίβαρος στις πολιτικές των κυβερνήσεων. Ξέρετε τι λέει η έκθεση του Κοινοβουλίου? Λέει ότι αυτοί που υπέγραψαν τις πολιτικές για τη λιτότητα είχαν άγνοια, όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είχαν άγνοια τι σημαίνει. Ακόμα και σήμερα δεν έχουν γίνει μελέτες και έρευνες για το τι επιπτώσεις είναι κάτι που έκανε μέσα σε 4 μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το επικίνδυνο. Αγνοώντας ότι έχουμε εργαλεία. Να ψηθεί και στο Κοινοβούλιο για βεβαίως, να γίνει πολιτική. Αλλά όχι να πάνε μέσα ακριβώς δεξί. Δεν το Κοινοβούλιο. Είναι δεν μεγάλη μπορεί μεγάλη να λειτουργήσει. Πρώτον, να μην πάνε να περάσει πολιτική. Δεν μπορεί να είναι λύση. Είναι το βασικό. Η λύση στην κρίση δεν μπορεί να είναι διάλυση του Κοινοβουλίου με ακροδεξιούς. Όχι, δεν είπε κανείς αυτό. Γιατί δεν είναι ακροδεξί. Πείτε θα είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς είναι πράσινοι. Κλείστε σας παρακαλώ. Γιατί οι πράσινοι ξέρουν και αλλάζουν τους σχετισμούς και τις συμμαχίες και πετυχαίνουν αποτελέσματα. Η αριστερά πολλές φορές είναι στο περιθώριο. Δεν αλλάζει συμμαχίες εκεί μέσα. Δεν αλλάζει, δεν ανατρέπει συσχετισμούς και δεν αλλάζει πολιτικές. Εμείς είμαστε με 8% σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και καταφέρουμε και περνάμε πλειοψηφίες. Ακόμα και αυτές οι εκθέσεις ξεκίνησαν από δικιά μας πρωτοβουλία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει και ποιους στέλνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα μόνο, κύριε Σκούρα, το εξής να ρωτήσω. Επειδή φαντάζομαι ότι η κουβέντα στα σπίτια των Ελλήνων σήμερα και ένα μεγάλο θέμα που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων είναι εάν οι ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής μπορούν να οδηγήσουν, μάλλον το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε εθνικές εκλογές. Και ρωτάω εσάς, κύριε Σκούτα, αυτό πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί? Δηλαδή, είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο για εσάς. Βεβαίως. Θα ανοίξουν οι ασκοί της πολιτικής αλλαγής. Σε ποια περίπτωση δηλαδή? Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όποια και να είναι το αποτέλεσμα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά στις ευρωεκλογές, εάν είπα και το προηγουμένως, στο δεύτερο γύρο, οι δυνάμεις που υποστηρίζει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στην Αττική και στην Αθήνα, θα ανοίξουν αμέσως τις διαδικασίες μιας αλλαγής στη χώρα μας. Το αν θα γίνουν αμέσως ή αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, εντάξει, αυτό είναι. Πιστεύετε ότι είναι κατάλληλη στιγμή αυτή τη στιγμή η χώρα να οδηγεί σε εκλογές, κύριε Σκούτα? Αν δεν οδηγηθεί, πού θα οδηγηθούμε μετά σαν χώρα? Αλλαγή με ποιους, κύριε Σκούτα? Αλλαγή. Με ποιους? Με τις δυνάμεις αυτές οι οποίες βρίσκονται απέναντι σε αυτή την πολιτική. Εμείς έχουμε πει δηλαδή για μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας έχουμε μιλήσει. Έχουμε πει ότι ακόμα και η αυτοδυναμία να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε και με άλλες δυνάμεις οι οποίες θέλουν αυτή την εθνική υπερπροσπάθεια να έρθουν να συμμετέχουν. Δεν το κατάλαβα γιατί δεν μπορούν. Αφού όλοι εδώ μιλάμε για αυτό το πράγμα. Καλά, κύριε Τσίπρα, θα συμφωνήσετε και για συνένεση ακόμη και αν δεν υπάρχει. Θα συμφωνήσουμε ή αυτοί να συμφωνήσουν? Αν θα συμφωνήσετε όλοι μαζί. Μα, συγγνώμη, δεν θέλουμε να σταματήσει αυτή η κρίση στη χώρα μας? Υπάρχει κανείς που γιατί δεν το θέλει? Γιατί δεν χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκά εργαλεία να αλλάξουμε τους σχετισμούς? Μιλάω καθαρά για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκούτα. Ναι, λέω... Αν θα συμφωνήσετε μεταξύ σας και αν θα συμφωνήσετε. Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα. Που θα θέλατε ή θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας. Θα δούμε αυτό το πρόγραμμα. Τι συσχετισμούς δυνάμεων θα υπάρξουν την άλλη μέρα? Είναι άλλο πράγμα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτοδυναμία. Θα έχουμε άλλες διαδικασίες. Άλλο. Να βρούμε συμμάχους, θα υπάρχει διαφορετικό. Και είναι άλλο εάν, για παράδειγμα, έχουμε αυτοδυναμία και έρθουν δυνάμεις πολιτικές, κοινωνικές να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Κύριε Ρούπα. Κύριε Ρούπα, θα συνεχίσει το δίλημα ο κύριος Βενιζέλος για τις επόμενες εκλογές, τις επόμενες Κυριακές. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Στην παρούσα φάση, εφόσον μιλάμε για ευρωεκλογές, έχουμε φύγει από το δημοτικά, φαίνεται είναι μία η ώρα, πήγαμε στην επόμενη μέρα, τελείωσαν, πάμε στις ευρωεκλογές. Διαφωνείτε? Όχι, θα σας πω το εξής. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα και παρά τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στην εφαρμογή της πολιτικής, η ουσία του θέματος είναι να μπορεί να βγει μια συνισταμένη όλων των θέσεων προκειμένου. Γιατί, κοιτάξτε, και στο πρόγραμμα του Μνημονίου πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα πράγμα. Ότι επί της αρχής υπήρχαν ουσιαστικά πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει για να αλλάξει η χώρα, όμως στην εφαρμογή τους υπήρχαν πάρα πολλά λάθη. Στην διαδικασία αυτή δεν είδαμε τα κόμματα τα αντιμνημονιακά να προτείνουν έστω και διόρθωση λαθών εφαρμογής πολιτικών παρά μόνο μια στήρα άρνηση. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν. Άστε με να ολοκληρώσω. Σας άκουσα χωρίς να σας διακόψω. Ειδικά εσάς δεν σας διέκοψα καθόλου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στην λογική αυτή
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι στην παρούσα φάση μια σταθερότητα είναι το απαραίτητος αναγκαίο. Το μήνυμα καλός ή κακός που εκπέμπονται από τις δημοτικές εκλογές, αν θέλουμε να το αναγάγουμε σε μια διαδικασία πολιτικοποίησης, δεν είναι τόσο σαφές όσο θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να το εμφανίσει. Από την άλλη πλευρά, επειδή με ρωτήσατε για το δίλημα ή γίνεται μια συζήτηση για το δίλημα το οποίο τέθηκε από τον κύριο Βενιζέλο, εγώ θα σας πω πάρα πολύ απλά και πολύ ανθρώπινα. Άμα συμμετέχεις σε μια διαδικασία διαχείρισης και από την πρώτη συμμετοχή σου περνάς μια εκλογική διαδικασία υφίστασε μεγάλη ήττα και φθορά. Εξακολουθείς να πολιτεύεσαι, υφίστασε και άλλη φθορά. Και σε τελική ανάλυση, όταν τα διλήμματα αρχίζουν και γίνονται ουσιαστικά, όπως είναι τώρα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε φύγει από τη φάση του μνημονίου, καλώς κακώς, ασχέτως αν δεν αρέσει ορισμένους. Και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που σαφώς έχει πολιτικό μήνυμα, έτσι, δεν είναι αυτό το οποίο θα αναδεικνύει το δικό σου θετικό ρόλο. Τι άλλο παρά να πεις, ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ πρέπει να κάνω στην άκρη για να δοκιμαστεί μια άλλη ισορροπία. Ούτε εκβιαστικό το δίλημα είναι. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι. Δεν μεταφράζω τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το βλέπω έτσι ανθρώπινα. Και απλά θα ήθελα και εγώ να πάω στην άκρη, να δω πώς θα λειτουργήσει το σύστημα με λίγα διαφορετικά δεδομένα. Αν είναι να ακολουθηθούν κάποιες πρακτικές και να εφαρμοστούν με άλλου είδους συνεργασίες, να εφαρμοστούν. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει όλοι να ενσκύψουμε πάνω στην καθημερινότητα. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό το οποίο συζητάμε. Λαϊκισμός είναι να βάζουμε τα δημοτικά στην ευρύτερη πολιτική σκηνή. Λαϊκισμός είναι να συζητάμε για λύσεις θεωρητικές, όπως αυτές τύπου Ευρωκοινοβουλίου, που στην ουσία μέχρι σήμερα δεν είχε ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο. Γι' αυτό οι επόμενες. Επιτρέψτε μου. Πώς θα μιλήσουμε για την καθημερινότητα, κύριε Ρούπα, όταν ο κύριος Βενιζέλος αναφέρει ότι αν την επόμενη Κυριακή δεν ψηφίσουν την ελιά, θα. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Δεν είπα αν δεν ψηφίσουμε ελιά. Είπα εάν η σύνθεση των αποτελεσμάτων δεν είναι αυτό το οποίο ανθρώπινα θα μπορούσε να δώσει μια στήριξη να συνεχιστεί το έργο, ανθρώπινα θα πάμε στην άκρη. Αλλά επειδή μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο, να πούμε το εξής, ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου, ασχέτως αν υπάρχουν ψηφίσματα, ασχέτως αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Οι επόμενες, επιτρέψτε μου, συνεχώστε να λέτε το λόγο σας. Άστε να μιλήσει και κάποιος άλλος. Σε αυτή την φάση λοιπόν που συζητάμε, αυτές οι ευρωεκλογές ίσως είναι οι ουσιαστικότερες και σοβαρότερες από πλευράς καθημερινότητας του πολίτη που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Άρα, για τον δηλαδή, το λόγο. Αν η ελιά δεν πάει καλά, θα είναι ίσως το σοβαρότερο και το πιο κύριο πλήγμα και για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Το ΠΑΣΟΚ θα καθίσει να κάνει την ενδοσκόπησή του, την έχει ήδη κάνει. Αν υποστεί και άλλη μια φθορά, θα καθίσει πάλι να την κάνει. Και κοιτάξτε να σας πω και κάτι. Προσωπικά, όλες οι φθορές σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο εκπροσωπείται από την κεντροαριστερά και βλέπουμε ότι η κεντροαριστερά είναι παρούσα σε αυτές τις εκλογές, έτσι. Και αν θέλετε, μέσα από τους υπόλοιπους φορείς, οικονομικά επιμελητηρία, εμπορικά επιμελητηρία και το ΠΑΣΟΚ είναι παρόν. Το κομματικό σκέλος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην κάποια στιγμή θεωρηθεί ότι δεν εκφράζει. Η ιδεολογία όμως είναι εκεί. Το σήμα είναι εκεί. Οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Αν μέσα από αυτή την κρίση, αν προκύψει και άλλη κρίση, είναι αναγκαίο να αλλάξουν άνθρωποι, ας αλλάξουν και να δούμε πού θα οδηγηθεί η πολιτική. Αλλά η κεντροαριστερά είναι εδώ. Και σαν παρένθεση, επειδή άκουσα και τις δηλώσεις του κυρίου Κουβέλη, δυστυχώς αυτό το σκέλος της κεντροαριστεράς παρουσιάζει μια σημαντική αδυναμία και έχω την εντύπωση ότι στις ευρωεκλογές δεν θα δούμε να εκπροσωπείται. Και δυστυχώς, γιατί την πρόταση την οποία κάναμε μια ευρύτερη συνεργασία της κεντροαριστεράς, την πληρώνει και θα την πληρώσει η Δημάρ, που έχει πολιτικό λόγο και έχει ουσιαστικό λόγο. Να μιλήσουμε λίγο για τις συμμαχίες. Ναι, κύριε Κοντρότσο. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν βλέπουμε ουσιαστικά το μείζον πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι τι Ευρώπη θέλουμε. Mm-hmm. Όλοι λένε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την Ευρώπη όπως λειτουργεί. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν οι ακραίες φωνές που πάνε προς την κατεύθυνση του απομονωτισμού, αλλά δεν λέμε ποιο είναι το βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Και δυστυχώς το επόμενο βήμα παραπέρα για να έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι περισσότερη εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος στην Ευρώπη, και ο άλλος πυλώνας, για να θέλετε, το αντίβαρο που συμπληρώνει τη λύση, είναι περισσότερη συμμετοχή των λαών της Ευρώπης στις αποφάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειαζόμαστε να πάμε σε ένα πραγματικά σύστημα ομόσπονδο, με πολλαπλές πλειοψηφίες σε επίπεδο λαών, σε επίπεδο εθνών, σε επίπεδο κοινοβουλίων κτλ. Κτλ. Για να προχωράει η Ευρώπη παραπέρα και γρήγορα μάλιστα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εναρμονισμένες πολιτικές. Γιατί τόσα χρόνια θέλουμε
η Ευρώπη να διαφυλάξει τα ελληνικά σύνορα και τα σύνορα, αν θέλετε, των κρατών που βρίσκονται στην περιφέρεια και στα σύνορα και που έχουν προβλήματα είτε από άλλους λαούς είτε από λαθρομετανάστευση, για παράδειγμα. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να κρατάμε και όλα τα, αν θέλετε, όλο τον έλεγχο σε εθνικό επίπεδο. Προφανώς αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο. Και αν δεν πάμε σε λύσεις προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενοποίησης της Ευρώπης, θα έχουμε φυσικά τη διάλυση αυτού του μορφώματος. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, εδώ στην Ελλάδα, δεν λύνουμε τα θεμελιώδη ζητήματα. Γιατί το πολιτικό σύστημα που ελέγχει τα πράγματα και η αντιπολίτευση αξιωματική και η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, αν θέλετε, ουσιαστικά δεν θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα, δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τις δομές που δημιουργούν τη γραφειοκρατία, που δημιουργούν τη διαφθορά, που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ο κύριος Βενιζέλος θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Κοιτάζει, κύριε Ρούπα. Δυστυχώς ο κύριος Βενιζέλος και νομίζω και ο κύριος Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι κοιτάζουν τη δική τους προσωπική πολιτική επιβίωση. Δεν κοιτάζουν το τι θα γίνει στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα πολύ απλά τα πράγματα. Ψάχνουν και κάνουν ταξίδια οι πολιτικοί αρχηγοί σε όλη την Ελλάδα. Το έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου, το κάνει και ο Σαμαράς στη συνέχεια, να φέρουν επενδύσεις. Και επενδύσεις δεν έρχονται. Αλλά ακόμα κι αν, και φυσικά δεν έρχονται γιατί. Μάλλον, γιατί έχουμε μια χώρα. Μάλλον δεν παρακολουθείτε. Η πραγματικότητα της χώρας αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο. Είχαμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο το μήνα κτλ. Τα ξέρουμε όλοι, μην τα επαναλαμβάνω. Δεν έρχονται οι επενδύσεις. Αλλά ακόμα και να ερχόντουσαν με αυτόν τον τρόπο και 100 μεγάλες επενδύσεις να ερχόντουσαν με 1.000 άτομα στην ευρύτερη σφαίρα απασχόλησης, θα απασχολούσαν 100.000 ανθρώπους. Μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο της καταγεγραμμένης ανεργίας, αυτό δεν είναι τίποτα. Η πραγματική επανάσταση στην Ελλάδα είναι να αφήσουμε τον Έλληνα να δημιουργήσει, να αφήσουμε τον Έλληνα να επιχειρήσει, να προσλάβει και κάποιους από τους ανέργους, να επιχειρήσει να απασχολήσει και τον εαυτό του και πολύ γρήγορα να ανατρέψουμε τελείως την κατάσταση που έχουμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αλλάξει τελείως αυτό το πλαίσιο που έχουμε, που ένα μεγάλο μέρος όλου του συστήματος ζει εις βάρος του παραγωγικού Έλληνα πολίτη και φυσικά δεν τον αφήνει να δημιουργήσει. Αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να τα λύσει το πολιτικό σύστημα. Κάθε φορά που έχουμε εκλογική αναμέτρηση, δέχεται τις ποινές του από το εκλογικό σώμα και βλέπουμε ουσιαστικά λίγο-λίγο να συρρυκνώνεται. Αλλά πραγματικά, και αυτή τη στιγμή κάνω και μια έκκληση στους πολίτες, πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, πιο επιθετικά σε αλλαγές προς την σωστή κατεύθυνση. Γιατί μπορεί φυσικά αυτή ο θυμός που λέμε να βγαίνει και προς τη Χρυσή Αυγή, αλλά η Χρυσή Αυγή είναι μια αυτοκαταστροφική προσπάθεια. Το έχουμε δει και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Κούρκουλος σε μια γνωστή ελληνική ταινία και τα υπάρχοντά του έξω από το σπίτι του, από το οποίο του έχουν κάνει έξωση. Έχει φωτιά η στράτα του. Ακριβώς. Αυτού του τύπου αντίδραση είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι εκεί που διαλύονται όλα, ας τα βάλουμε φωτιά να καούνε. Όμως όχι. Μπορούμε να πάμε. Κύριε Φίλη, ακριβώς. Αντί λοιπόν να αυτοπυρπολούμεθα και να πυροβολούμε τα πόδια μας, υπάρχει τρόπος, πολύ απλός, αλλά δυστυχώς αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να το εφαρμόσουν τα κόμματα που μας φέρανε εδώ, γιατί στηρίζονται 100% στις δομές τις παρασιτικές που φυσικά εμποδίζουν την ανάπτυξη. Τα κόμματα μας φέρανε εδώ, κύριε Κοτρότσο. Τα κόμματα, μόνο τα κόμματα και ο λαός που τα στηρίζει φυσικά. Εννοείται. Επιτρέπετε μια συμπλήρωση στις σκέψεις αυτές. Μια συμπλήρωση ασφαλώς και χρειάζεται ένα κοινό. Πιο αυτόνομο Ευρωκοινοβούλιο, διότι μέσα σε αυτό θα αποφασιστεί το ποια αυτοδιοίκηση θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι θεμέλιο ανάπτυξης και όχι ο οδοκαθαριστής της γειτονιάς μας. Θέμα δεύτερο. Να ολοκληρώσει ο κύριος Κυριακάρακος. Θέμα δεύτερο, αφού είναι έθιμο να διακόπτουμε απόψε, πήρα και εγώ το θάρρος. Έτσι. Θέμα δεύτερο. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη και δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα ανάπτυξης χωρίς αυτοτελή κεντρό αστικό δημοκρατικό χώρο, κοινωνικά φιλελεύθερο. Τη δοκιμάσαμε την κεντροαριστερά. Δεν ανήκουμε σε εκείνη την πολιτική σκέψη που πιστεύουμε ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές πρέπει να τιμωρηθεί η δικοματική κυβέρνηση. Η δικοματική κυβέρνηση μπορεί να τιμωρηθεί ή να ανταμυφθεί ηθικά στις επόμενες βουλευτικές, αλλά υπάρχει ο ενδιασμός που θα είχα αν ήμουν κεντροαριστερός πολίτης, ότι πώς όταν με έχεις πουλήσει, επιτρέψτε μου την αγοραίο έκφραση, στον εθνικό μου χώρο, μπορεί να μου λες να σε ψηφίσω για να διεκδικήσεις την επανασύσταση της κεντροαριστεράς στον ευρωπαϊκό κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, ναι. Ωραία. Τι Ευρώπη θέλουμε.
Το πρώτο που ήθελα να πω ήταν αυτό, ότι πρέπει, έχει δίκιο και ο κύριος Χρυσόγελος, πρέπει να ενισχύσουμε το μόνο δημοκρατικό εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο που έχουμε και δεν έχουμε αυτή την καμαρίλα που συζήτησαν και στο debate που είχαν οι αρχηγοί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να ενισχυθούν αυτά που θα μπορεί να κάνει και η παρεμβατικότητά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, μιλώντας ως γεωπολιτικός τώρα, δεν θέλουμε μια γερμανική Ευρώπη. Δυστυχώς, βλέπω ότι εκεί πάμε. Προσωπική μου άποψη, ίσως δεν είναι και προσωπική βέβαια, μια γερμανική Ευρώπη θα διαλύσει την Ευρώπη. Σας το λέω, θα το πούμε πολύ απλά, αυτό θα έχει τη δημιουργία δύο ή τριών δύσεων και η αγγλοσαξονική δύση δεν πολέμησε δύο παγκόσμιους πολέμους για να αφήσει τη Γερμανία να ενοποιήσει την Ευρώπη για τρίτη φορά μέσα σε 100 χρόνια. Αυτό όποιος δεν το αντιλαμβάνεται τότε δεν ξέρει καλά ούτε ιστορία ούτε καταλαβαίνει τι πρόκειται να γίνει και τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, εγώ δεν θα ήμουν υπέρ του ευρωσκεπτικισμού χωρίς να θέλω να παίξω με τις λέξεις, εάν το φέρω σε αντιπαραβολή με τον αντιευρωπαϊσμό. Κατ' εμέ ο ευρωσκεπτικισμός είναι κάτι καλό. Αγαπάω την Ευρώπη, σκέφτομαι για την Ευρώπη, γιατί ανησυχώ για την Ευρώπη. Άρα δεν το χρησιμοποιώ όπως το λένε το γυροσκεπτισισμό, όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες ή οι Άγγλοι στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε να συζητάμε για την Ευρώπη, πρέπει να ερωτούμε για την Ευρώπη, να είμαστε πολύ πολύ κριτικοί, αλλά σκεπτόμενοι φυσικά ότι ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη, όχι να τη διαλύσουμε. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε λίγα από τα αποτελέσματα, είναι συνοπτικά αποτελέσματα, σε δήμους είμαστε... Σε δήμους, ναι. Είμαστε πάνω από 100.000 πληθυσμό ωραία. Και... Πρωτεύουσες κυρίως. Σε πρωτεύουσες, έτσι. Στο Αγρίνιο, για παράδειγμα, προηγείται ο κύριος Παπαναστασίου με 37,9% και ακολουθεί ο κύριος Μοσχολιός με 28,4%. Έτσι, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, Μπαγοκλήδης Θεοδόσιος 48,2%, Λαμτζίδης 15,5%. Στο Κερατσίνι Τραπετσόνα, εδώ στον Πειραιά, Τζανής Λουκάς 19,2%. Βρετάκος Χρήστος 18,6, εδώ θα γίνει χαμός στο δεύτερο γύρο, έτσι δεν το συζητάμε. Στη Γλυφάδα τώρα, Παπανικολάου Γεώργιος 35,3, Κόκορης Κωνσταντίνος, ο δήμαρχος τώρα, έτσι, 25,9. Στην Λέσβο, Γαλινός Σπυρίδων 33,4, Ξηδάς Φώτιος Ιωάννης 30,3. Στην Κατερίνη, Χιονίδη Σάβα 48,9 και Γιαννούλης Χρήστος 28,9. Έχουμε και άλλα. Ναι, έχουμε Νεάπολη Σκιών Θεσσαλονίκης, Δανειλίδης Σιμεών 44,5, Χατζησάβας Γρηγόριος 24,7, στο Ήλιον, Τζανέτος Νικόλαος 45,5, ο Δήμαρχος φαίνεται ότι πάει καλά και σε αυτές τις εκλογές, Καούκης 16,4, Δήμος Τρικαίων, Παπαστεργίου Δημήτρης 38,6, Λάπας Χρήστος 31,1. Ηλιούπολη, Βαλασόπουλος 32,1 και ο κύριος Κοκοτίνης Χρήστος 20,6. Ο κύριος Βαλασόπουλος είναι ο νυν δήμαρχος. Βασίλη, Σερών, ο κύριος Φωτιάδης Στέφανος με 33,5%, ο κύριος Αγγελίδης Πέτρος 29,8%. Λοιπόν, Χαλανδρίου. Πάμε στο Χαλάνδριο. Ο κύριος Κουράσης Γεώργιος. Δεύτερο γύρο και εκεί. Δεύτερο γύρο, ναι. 26,8% και ο κύριος Ρούσος Σιμεών 17,9%. Αλεξανδρούπολη Σεύρου, ο κύριος Λαμπάκης Ευάγγελος 55,9%. Καθαρίζει πρώτο γύρο φαίνεται. Βέβαια 24,4% είναι προς το παρόν. Εντάξει, αλλά φαίνεται ότι δεν αλλάζει μάλλον το αποτέλεσμα αυτό. Διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Όχι, λέω αν θα εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Μάλλον έτσι πάει. Στατιστικά. Έτσι φαίνεται. Νέα Σμύρνη, Βασίλη. Τζουλάκης Σταύρος. Ο κύριος Τζουλάκης με 32,4% προηγείται του κυρίου Κουτελάκη 29,9. Με 29,9%. Μαρούσι. Ο κύριος Πατούλης εκλέγεται από τον πρώτο γύρο, όπως φαίνεται, με 58,2%. Παίρνει το Δήμο και πάλι. Μαγιάκης Ελευθέριος 15,6%. Στην Κοζάνη, ο κύριος Μαλούτας συγκεντρώνει 46,1% και ο κύριος Ιωαννίδης 25,2%. Εδώ στην Κηφισιά... Είναι ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή που σας έλεγα πριν, ότι έχουμε ένα τοπικό αυτοδιοικητικό σχήμα, το οποίο βλέπετε παίρνει 25,2%.
Εδώ τώρα τι. Που είναι ένα ευρύτερο σχήμα που είναι και οι οικολόγοι και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύτερε δυνάμει. Κυρίως είναι αυτοδιοικητικό. Προσέξτε, δεν είναι ότι έχουν την υποστήριξη των κομμάτων, αλλά κυρίως ότι έχει ρίζες μέσα στην τοπική κοινωνία. Προέρχεται από την παλιά οικολογική κίνηση και δημοτική κίνηση που εξέλεγε στην Κοζάνη, αλλά που έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, 25,2 και είναι στο δεύτερο γύρο. Αλλά υπάρχουν πολλά τέτοια σχήματα τα οποία θα πρέπει να δώσουμε. Στο δεύτερο γύρο. Βεβαίως. Mm-hmm. Και όπως και ο κύριος Βάνβουκας, παράδειγμα, στα Χανιά που λέγαμε πιο πριν. Και άλλα, και νομίζω αν βλέπαμε και την. Και στην Αριανή θα είχε ενδιαφέρον. Θα πάμε και στην Αριανή, θα το ψάξουμε. Απλώς θα πάμε και την Κηφισιά, μια και είμαστε εδώ. Δίπλα, ο κύριος Σκιωτάκης φαίνεται ότι θα πάει στο δεύτερο γύρο. Δεν νομίζω να μπορέσει να ξεπεράσει το 50% από ό,τι φαίνεται. Είναι 40,3 τώρα. Άρα πάμε για δεύτερο γύρο με τον κύριο Θωμάκο. Στο 24,9. Έτσι. Ενδιαφέρον θα έχει εδώ στην Κηφισιά, νομίζω. Στην Πηλαία, Καϊτεζίδης Ιγνάτιος εκλέγεται με 64,3. Από τον πρώτο γύρο. Από τον πρώτο γύρο. Στην Καβάλα. Προηγείται η κυρία Τζανάκα με 24,8 και ακολουθεί ο κύριος Σεμιτζής με 22,9, ενώ στον Άγιο Δημήτριο προηγείται η κυρία Ανδρούτσου και ακολουθεί ο κύριος Πρέκετες. Πάμε, μπορούμε να δούμε την Κεσαριανή. Ευχαρίστω να τη δούμε, γιατί νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η Κεσαριανή. Να δούμε πώς πάει εκεί η διαδικασία, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Είμαστε στα 32 από τα 54 εκλογικά τμήματα. Πάνω το 50%, έτσι. Ναι. Βέβαια. Ο κύριος Κοντόσαυλος Γιώργιος με 26,5. Ναι. Πρώτος. Δεύτερος στα μέλος Ηλίας 22,3. Καμπάκας Αντώνιος 22,2. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν ο κύριος Βοσκόπουλος με 13,5. Ο κύριος Ιωαννίδης με 11,9. Και ο κύριος Μητσακάκης με 3,6. Τρομερό ντέρμπι, ποιος θα πάει στο δεύτερο γύρο εδώ, έτσι, δεν το συζητάμε. Μέχρι τελευταία στιγμή ψηφοφύλλο θα πάει. Ανάμεσα στον κύριο Σταμέλο και στον κύριο Καμπάκα, μάλιστα. Για πείτε μας το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Η παράταξη που είναι ο κύριος Βοσκόπουλος Χρήστος είναι εκτός των πολιτικών κομμάτων. Ξέρετε, εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη παρουσία της αριστεράς, βλέπετε τα σχήματα. Ούτε από την δεξιά έχει υποστήριξη. Είναι ένα σχήμα αυτοδιοικητικό και έχει εκεί το ποσοστό 13,5%, που νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Ωραία, να δούμε και λίγο την Πετρούπολη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Λοιπόν, Ταλιώνας Δημήτριος 32,7, Σίμος Ευάγγελος 26,5, Σακούτης Νικόλαος 20,2, Λάπας Θεόδωρος 16,4 και Νιάρχος 4,2. Λοιπόν, πολλοί Δήμοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τη δεύτερη Κυριακή, έτσι δεν είναι. Νομίζω δηλαδή ότι η συμμετοχή είμαστε. Πώς, μπορούμε να έχουμε μια κάρτα για τη συμμετοχή στις εκλογές εδώ, να καταλάβουμε περίπου τι γίνεται με την αποχή, να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα. Φαίνεται ότι το σχέδιο της κυβέρνησης να το μπερδέψει το πράγμα για να έχει μεγάλη αποχή, φαίνεται ότι έχει περάσει. Γιατί από ό,τι παρατηρώ μέχρι τώρα τις κάρτες. Είναι γύρω στο 60% η συμμετοχή. Α, εδώ είναι μεγαλύτερη συμμετοχή. Βλέπουμε εδώ τις μεγάλες συμμετοχές. Βλέπετε, έτσι. Σε δύο μεγάλες. Κυριαρχεί η Κρήτη. Έτσι. Ρέθυμνο Ηράκλειο. 83,2-81,1. Βιωτία Μύκονο. Ρε στη Μύκονο. Πάνε εκτός από τις παραλίες, πάνε και στα αγγλικά κέντρα. 80%, μάλιστα. Εντάξει. Στον Οροπό. Και στην Αχαΐα και στην Ξάνθη. Μάλιστα. Αυτά είναι το μαραθώνα, έτσι, ο κύριος Συνάκης εκεί συσπήρωσε, βλέπω τον κόσμο. Μπορούμε να δούμε λίγο το μαραθώνα, να δούμε και τι γίνεται, γιατί ήταν οριακά, νομίζω, να πάρει το Δήμο από τον πρώτο γύρο. Ο κύριος Ψινάκης. Το πέρα. 53,3%. Φαίνεται ότι από τον πρώτο γύρο ο κύριος Ψινάκης. Δεν το ξέρεις ακόμα, γιατί είναι 22 από τα 52 εκλογικά. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ο μαραθώνας έχει ιδιαιτερότητα γεωγραφική. Είναι αλήθεια ότι αυτό. Είναι κομμάτια διαφορετικά τελείως, όπως είναι, ας πούμε, το χωριό του Μαραθώνα και όπως είναι, ας πούμε, η Νέα Μάκρη. Σωστό, σωστό. Δεν γνωρίζουμε ποια έχουν κομμάτια έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το ποσοστό. Άρα ας κρατήσουμε. Μια πισινή που λέμε, βέβαια, μεγάλο, όμως, έχει πολύ μεγάλη διαφορά, σχεδόν διπλάσια διαφορά με τον κύριο Ρίζο. Το θέμα είναι αν θα είναι πάνω από το 50 ή όχι, εκεί είναι το ζήτημα. Ναι, 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 ανοιχτό. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι σίγουρα διαμορφωμένη. Να δούμε. Στις περιφέρειες, ναι. Λοιπόν, στην Κρήτη, λοιπόν, βλέπουμε στην Κρήτη ο κόσμος πήγε να ψηφίσει περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στην Ελλάδα. Στη Στερεά Ελλάδα ακολουθεί, η Στερεά Ελλάδα ακολουθεί, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα. Βλέπουμε στην Αττική, 60% είναι η συμμετοχή.
εντάξει, στην Ήπειρο 59,7, εκεί που η ανεργία βέβαια, έχει φτάσει καλπάζει. Στο Θεό που λέμε. Και έχουμε άλλες περιοχές. Πάμε να δούμε, μια και πιάσαμε λίγο έτσι, να δούμε και τη Λαμία, τι γίνεται στη Λαμία. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί ο... Κομωτινή, Ξάνθη. Θα πάμε και Κομωτινή, Ξάνθη, βεβαίως. Άμα το πάρουμε πληθυσμιακά, στις μεγαλύτερες περιφέρειες της Ελλάδος έχουμε μια συμμετοχή γύρω στο 60-63%. Είναι πολύ χαμηλό. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Ήταν το μόνο ίσως στοιχείο της στρατηγικής της κυβέρνησης που πέτυχε. Θέλανε χαμηλή συμμετοχή, θέλανε να περάσουν στον τούκο οι εκλογές. Σε κάποιο βαθμό αυτό το πέτυχε. Το πραγματικό είναι ότι ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι σε ευρωεκλογές να έχουμε ακόμα μικρότερη συμμετοχή. Στο δεύτερο γύρο λόγω της κοινωνικής. Και λόγω οικονομικών προβλημάτων. Θα επιχειρηθεί μια πόλωση και από τα δύο κόμματα. Δεν είναι μόνο θέμα πόλωση. Κοιτάξτε, πολλοί άνθρωποι που πάνε στην περιφέρεια να ψηφίσουν έχουν σημαντικό κόστος να ξαναπάνε για δεύτερη φορά μέσα μια εβδομάδα. Αυτό το ξέρω γιατί μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα πάει τη δεύτερη Κυριακή. Και αυτό είναι κακό γιατί πάνε σε ευρωεκλογές αυτοί που είναι πιο δεσμευμένοι με τα κόμματα, αυτοί που είναι πιο φανατικοί ή πιο οργισμένοι. Ο κίνδυνος είναι να μην πάνε να ψηφίσουν κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες, οι οποίοι πράγματι θέλουν να αλλάξουν την Ευρώπη, αλλά όχι να τη διαλύσουν, αλλά να την κάνουν καλύτερη. Γιατί στη σημερινή εποχή της κρίσης, αυτό που απουσίασε ήταν μια Ευρώπη που να αντιληφθεί τα προβλήματα, να κινηθεί γρήγορα και να βάλει στην προτεραιότητά της την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Αυτό λοιπόν που ζητάει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το κομμάτι να μην εκφραστεί σε εκλογές και να εκφραστεί η οργή. Η οργή όμως είναι ένα επεξέργαστο στοιχείο. Δηλαδή, αν θέλεις να πας για να τα σπάσεις, μπορείς να το κάνεις εύκολα. Αν θέλεις όμως να αλλάξεις τα πράγματα, να κάνεις σχέδια, να πεις ότι οι πόροι θα πάνε εκεί και εκεί και εκεί, θέλουμε σχέδια για την αντιμετώπιση ανεργίας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να δυνάμεις που επεξεργάζονται προτάσεις για να λύσουν το πρόβλημα. Αλλιώς τώρα ο θυμός μπορεί να κάνει τα πάντα. Και να δούμε και τους 10 δήμους, μεγαλύτερους δήμους της χώρας πληθυσμιακά. Και αυτό νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε πώς έχει πάει μέχρι τώρα πληθυσμιακά ο Δήμος Αθηναίων. Πάμε εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι στο 1% η διαφορά. Είναι 710 από τα 1112 εκλογικά τμήματα, έτσι. Αρκετά μεγάλο είναι το δείγμα. Στο 1% η διαφορά λοιπόν ο κύριος Καμίνης προηγείται, ο κύριος Αγγελαρίδης στο 20%, ο κύριος Πιλωτόπουλος στο 17,1, ο κύριος Κασιδιάρης 16,3. Δηλαδή εδώ μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε και εδώ ποια είναι τα διαμερίσματα που έχουν κατανεμηθεί. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Το 70%. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, ναι, σωστά. Άρα μάλλον αυτή θα είναι η σειρά, λέτε. Κοιτάξτε, ο Δήμος Αθηνών, επειδή έχει πολύ μεγάλο αριθμό εκλογικών τμήματων, 710 από τα 1112, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Ναι. Στατιστικά δηλαδή, δεν αυτό αλλάξει. Το αποτέλεσμα δύσκολα αλλάζει. Δύσκολα αλλάζει. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, το ζήτημα της συμμετοχής είναι το σημαντικό, ότι σε 730.000 καταγεγραμμένους δημότες το να ψηφίσουν 145.832 δεν είναι και ότι πιο... Κάτω από το 50%. Κάτω από το 50%. Που ήμουν από τις 3 ώρες δηλαδή, μεσημέρι που είχα κάνει έναν έλεγχος αντιπρόσωπος στα εκλογικά τμήματα και ήταν 45 με 46% ήταν από τις 3 το μεσημέρι και δεν άλλαξε καθόλου. Πάντως το ποσοστό του 16,3 κύριοι που βλέπω να καταγράφει ο κύριος Κασιδιάρης πρέπει να προβληματίσει όλους, έχω τη γνώμη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να το ανεβάσει. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και έκαναν και αυτά που δεν κάνανε η προηγούμενη αρχή, βοήθησε πάρα πολύ στο να ανέβει. Είναι δηλαδή και οι ενέργειες και οι μη ενέργειες είναι πολύ σημαντικό. Ζήτημα ότι ο κύριος Καμίνης, όπως καλή ώρα ο Πρωθυπουργός, προβάλλει ένα λογιστικό έργο, μια λογιστική επιτυχία, η οποία όμως δεν την κατανοεί στην τσέπη του ο Δημότης. Δηλαδή λέει μείωσα τα δημοτικά τέλη. Είναι πώς είναι κατανοητό αυτό. Απολύθηκαν άνθρωποι, μειώθηκαν τα μισθολόγια. Ναι, ακριβώς έτσι. Αυτό το λογιστικό, απλά δεν ήθελα να επέμβω σήμερα που μιλάγανε με τον κύριο Καμίνη. Γιατί εγώ δεν έχει νόημα για μένα αυτή τη στιγμή να χάλαγα τις. Εν πάση περιπτώσει, τον καυγά του μόνοι του. Δεν ήθελα να επέμβω. Αλλά δούμε την επόμενη κάρτα. Πολύ σχετικά όλα αυτά. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Για την Αττική υπάρχει η εξή παράμετρο, η οποία δεν υπολογίζεται. Το πιο δυναμικό κομμάτι τη κοινωνία και αυτό που θέλει να προκαλέσει αλλαγέ μεταναστεύει. Αυτό σημαίνει ότι μένουν πίσω μόνο οι πιο οργισμένοι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για να πετύχει κοινωνικέ αλλαγέ. Δηλαδή, αν δεν μετασχηματίσουμε όλη αυτή την οργή σε δημιουργικότητα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κατάρρευση. Λοιπόν. Υπάρχουν γύρω στα 300-300 χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Αυτοί δεν ψηφίζουν. Έξω έχουν γραφτεί στα προξενία μόνο 18.000. Πάντως, θα σας πω κάτι ακόμα όσον αφορά στην αποχή και θα ήθελα να το δούμε λίγο αυτό. Είναι εγγεγραμμένοι 9.800.000 περίπου, λέμε τώρα έτσι. Ναι, ναι. Από αυτούς, τα 2.300.000 είναι άνθρωποι ηλικίας πάνω από 71. Άρα, αν θέλουν ψηφίζουν. Έτσι. Δεν είναι υποχρεωτική. Σήμερα μετέφερα τουλάχιστον 10 που δεν μετακινούντουσαν στα σκαλιά γιατί και τα σχολεία δεν είχαν και σαν. Μπράβο! Ένα εκατομμύριο είναι οι Έλληνες του εξωτερικού. Μάλιστα. Ναι. Σωστά. Άρα πάμε στα 3.300. Αν το βάλουμε αναλογικά, ένα στους τρεις, αν θέλει πάει και ψηφίζει. Κοιτάξτε όμως, κύριε Ζέρβα. Και τι ψηφίζει. Στις ευρωεκλογές, χάρη στην επιβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσεις και να ψηφίσεις εκτός Ελλάδος. Ναι, 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 δεν διαφωνώ. Στις εκλογές που το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει το πολιτικό μας σύστημα, σαφώς, δεν έχεις καν τη δυνατότητα. Σωστό είναι. Και φυσικά, άμα θέλαμε να γίνουμε και πιο σωστοί, θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε και την επιστολική ψήφο και την ηλεκτρονική ψήφο και μία σειρά από άλλους μηχανισμούς. Αλλά το πολιτικό μας σύστημα δεν θέλει τη συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό. Με τους ομογενείς, το φαντάζεστε να έχεις 10 εκατομμύρια Έλληνες που δεν τους ελέγχεις. Ακριβώς. Και μόνο με τη σκέψη τους. Δεν θέλει. Ούτε τους ομογενείς θέλουν να ενσωματώσουν, ούτε τους Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει. Δεν είναι Έλληνες πολίτες. Οι ομογενείς δεν είναι και Έλληνες πολίτες. Εντάξει, είναι. Θα θέσεις κάποια κριτήρια. Ναι, ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μπουτάρης προηγείται με 36%. Ακολουθεί ο κύριος Καλαφάτης με 26,5%. Ο κύριος Μεταφίδης στο 10,6%. Ο κύριος Ματθεόπουλος στο 7,6%. Ο κύριος Δελής στο 6,2%. Ο κύριος Στεργίου 3,1 και η κυρία Ιωαννίδου Ελένη στο 3%. Πώς κρίνεται αυτό το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη, αναμενόμενο? Νομίζω αναμενόμενο. Το νούμερο ένα μετράει το πρόσωπο εδώ πέρα, παιδιά. Ναι. Ο κύριος Μπουτάρης είχε δημιουργήσει μια δική του δυναμική. Και κουλτούρα. Δεν νομίζω και κουλτούρα, σαφώς έχει ένα δικό του πρόσημο. Ναι. Δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορεί. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Ναι, δεν μπορεί να το ταυτίσει με κάποιο πολιτικό χώρο. Ναι, θα έλεγα ότι καταρχήν έχει αποδομηθεί όλο αυτό το κύκλωμα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον πρώην δήμαρχο και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Μπουτάρης δεν ήταν απλώς ένα πρόσωπο, ήταν μια κίνηση πολιτών που διεκδικούσε την αλλαγή στο Δήμο. Υπάρχουν και άλλες παρατάξεις όπως είναι η κυρία Ιωαννίδου που έχει ένα πολύ καλό ποσοστό, αν και υπήρχε πολύ λίγος χρόνος, προέρχεται από το χώρο των οικολόγων και νομίζω ότι επίσης, η Θεσσαλονίκη δεν έχει υψηλά ποσοστά, όπως βλέπετε, ακροδεξιάς. Γιατί? Παρόλο θα περίμενε κανείς ότι από τα ποσοστά που θα φανταζόταν ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ένας χώρος ακροδεξιών. Νομίζω ότι εκεί πέρα έχει αποδομηθεί πιο σωστά όλο αυτό το κλίμα γύρω από την ακροδεξιά και συνέβαλε πολύ και η αποδόμηση του κυκλώματος γύρω από τον πρώην δήμαρχο. Ακριβώς. Δεν έχει σχέση με αυτό. Από ένα ψήφισμα Μακεδονίας το Σαββατοκύριακο. Απόλυτη σχέση. Περπάτησα τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό συζητούσα και με συναδέλφους από εκεί. Θα σας πω κάτι. Δεν υπάρχει το ίδιο επίπεδο στην κατάσταση που είμαστε. Προσέξτε. Δεν υπάρχει το πρόβλημα ασφάλειας. Προσέξτε. Τα γκέτο. Δεν υπάρχει. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Είχε υπερβολικά αυξημένη ακροδεξιά παρουσία Θεσσαλονίκη. Θυμάστε τι γινόταν. Αλλά να σας πω κάτι. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Αττική για το θέμα της μετανάστευσης. Είναι ότι δεν έχουμε στρατηγική για να λύνουμε τα προβλήματα. Δημιουργήθηκαν γκέτο στην Αττική χωρίς βοήθεια. Δηλαδή, οι πόροι στην Αττική δεν πήγαν στην κοινωνική ένταξη, δεν πήγαν σε προγράμματα που θα βοηθούσαν και τις γειτονιές, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, να βοηθήσουν και τους μετανάστες, αλλά να βοηθήσουν και τους ντόπιους. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ λίγο. Οι πόροι δεν κατευθύνθηκαν και οι δομές δεν βοήθησαν στην αντιμετώπιση του προβλήματος με σωστό τρόπο. Ο κύριος Χριστόπουλος προηγείται με 25,6% και ακολουθεί ο κύριος Πελετίδης, που υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Mm-hmm. Με 22,9%. Αυτοί οι δύο θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο. Είναι 88 από 325 εκλογικά τμήματα, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι δεν θα αλλάξει το ποσοστό αυτό. Ακολουθεί ο κύριος Παρτινός Κωνσταντίνος με 16,1%. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ο κύριος Δημαράς Ιωάννης με 11,4%. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος Ανδρέας με 6,1%. Ο κύριος Οικονομόπουλος Νικόλαος με 5,8 και ο κύριος Πατούχας Χρήστος με 2,7. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω και στην Πάτρα το πρωί. Θα πάτε στην Πάτρα? Εντάξει. Να δώσω χαιρετίσμα, ναι. Εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, λοιπόν. Γιατί και εγώ από εκεί. Απλά να πούμε ότι πρέπει οι Έλληνες να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές. Να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν όποιος μπορεί και όπως μπορεί, διότι
Ξέρετε, η μικρή συμμετοχή θα χαλάσει και όλη την έννοια της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα περισσότερο. Και δεν θα έλεγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χαλάσει την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Όπως το είπαμε, νομίζω εδώ πέρα, όπως το παρουσιάσαμε. Είναι το αντίβαρο σε λάθος πολιτικές που κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και το μόνο υπερεθνικό στοιχείο ουσιαστικά που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εάν θέλουμε να αλλάξουν πολιτικές της κυρίας Μέρκελ, δεν θα το κάνουν οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν δύναμη να αντιπαρατεθούν στην κυρία Μέρκελ. Ο μόνος θεσμός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι το κοινοβούλιο. Αλλά αν είναι μικρή συμμετοχή και διαλυθεί το κοινοβούλιο, θα είναι ακροδεξί, θα είναι νεοναζί κτλ., καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να παραδίδουμε την Ευρώπη στην κυρία Μέρκελ. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι θέλει να κάνει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει αλληλεγγύη και κοινωνική πολιτική, και αυτό μπορεί να προέλθει από μια περισσότερο κοινωνική και αλληλέγγυη Ευρώπη με πρωτοβουλία του κοινοβουλίου. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ή αλλιώς θα πει παραδίδεται η Ευρώπη στην κυρία Μέρκελ και η κυρία Μέρκελ θα κάνει ό,τι μπορεί, λοιπόν, γιατί είναι πανίσχυρη μεταξύ των κυβερνήσεων. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να πω απλά ότι εδώ ολοκληρώνεται μια μαραθώνια ενημέρωση, η οποία ξεκίνησε από τις 12 το μεσημέρι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που ήταν στον δρόμο, τους συναδέλφους που είναι εδώ στο πλατό πίσω από τις κάμερες, στο κοντρόλ. Φυσικά όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους από το zoogla.gr που έδωσαν τη μάχη από την αρχή. Από την αρχή, το είπα για τα παιδιά στο κοντρόλ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω φυσικά πάρα πολύ και τους ανθρώπους από την Singular Logic που ήταν μαζί μας. Θα σας έχουμε και την επόμενη Κυριακή μαζί, γιατί θέλω να σας πω ότι και την επόμενη Κυριακή η ενημέρωση εδώ στη Ζούγκλα είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί και πάλι θα έχουμε μια μαραθώνια μετάδοση των αποτελεσμάτων με ζωντανές συνδέσεις στα στρατηγεία των κομμάτων και σε Κουμουνδούρου και στο. Μέγαρο Μαξίμου και παντού. Μείνετε μαζί μας. Εάν θέλετε να βλέπετε τις κάρτες αυτές με τα αποτελέσματα, θα συνεχίσουμε να τις μεταδίδουμε όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί εδώ στο Ζούγκλα, στην τηλεόραση Ζούγκλας, μέσα από το Ζούγκλα.gr. Μπαίνετε, το βρίσκετε εύκολα. Στο πρωτοσέλιδο μπορείτε να δείτε, να διαβάσετε αναλυτικά, τα πάντα αναλυτικά. Στους πίνακες, όλα τα αποτελέσματα έτσι όπως διαμορφώνονται από λεπτό. Σε λεπτό, από ώρα σε ώρα, μέχρι το πρωί από ό,τι φαίνεται θα. Υπάρχουν και ντέρμπι τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δούμε έτσι. Μέχρι το πρωί θα έχουμε αποτελέσματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.